Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 23 Οκτωβρίου, και αρχίζει αμέσως τώρα η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Μέσα στις επόμενες δύο ώρες θα δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα στην Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Να δούμε πρώτα τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων. Κυπριακό και διμερείς σχέσεις στο επικέντρο των επαφών του Προέδρου Αναστασιάδη στη Μόσχα. Νέες καταγγελίες για μίζες στον τομέα της υγείας. Στο διεθνή χώρο, Ισπανία, στα χαρακόμματα Μαδρίτη και Βαρκελόνη. Διχασμένοι οι Καταλανοί μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 155. Ιταλία, Λομβαρδία, Βένετο. Μαζικά ναι σε περισσότερη αυτονομία. Στη Λομβαρδία ψήφισε μόλις το 40% των κατοίκων, ενώ στο Βένετο το ποσοστό συμμετοχής έφτασε το 57%. Σλοβενία, μονομαχία Πάχορ-Σάρετσα για την Προεδρία. Διαψεύστηκαν τα exit poll που έδειχναν εκλογή Πάχορ από τον πρώτο γύρο. Νεκροί και τραυματίες σε τρομοκρατική επίθεση στην Καμπούλ. Από τις πλέον αιματηρές εβδομάδες για τις δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν. Επίσης, μαζί μας σήμερα στο στούντιο η κλινική υπνοθεραπεύτρια Στέλλα Δημάδη, με την οποία θα κουβεντιάσουμε για τη σημασία της υπνοθεραπείας στον αθλητισμό και πώς βοηθά τους αθλητές να κάνουν ακόμα και τη διαφορά. Και ο βουλευτής των οικολόγων Χαραλαμπος Θεοπέμπτου, για να κάνουμε μια συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και όχι μόνο. Πρώτα όμως να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Δευτέρα σήμερα, 23 Οκτωβρίου, και γιορτάζουν Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα. Σαν σήμερα το 1295, η Σκωτία και η Γαλλία υπογράφουν στο Παρίσι συνθήκη με την οποία συνάπτουν συμμαχία εναντίον της Αγγλίας. Το 1641 ξεσπά η Ιρλανδική Επανάσταση. Το 1707 συνεδριάζει για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1739 η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει πόλεμο στην Ισπανία. Το 1911 γίνεται η πρώτη χρήση αεροσκάφου σε πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του Ιταλο-Τουρκικού πολέμου, ένας Ιταλός πιλότος απογειώνεται από την Λιβύη για να παρατηρήσει τις γραμμές του τουρκικού στρατού. Το 1915, 35.000 γυναίκες διαδηλώνουν στη Νέα Υόρκη διεκδικώντας δικαίωμα ψήφου. Το 1917 ο Λένιν προσκαλεί για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Το 1973 με παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών επέρχεται κατάπαυση του πυρός με επίσημη λήξη του πολέμου Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Το 1991 ο Βαρθολομαίος ο πρώτος εκλέγεται Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως. Το 2002 Τσετσενίοι τρομοκράτες καταλαμβάνουν το θέατρο της Μόσχας κρατώντας 700 ομήρους. Κωνσταντίνα Ρουσιά είναι μαζί μας για τις ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Μόσχα, ύστερα από πρόσκληση του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Το Κυπριακό και οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών που θα έχει σήμερα και αύριο με την ρωσική πολιτική ηγεσία. Οι σχέσεις Κύπρου-Ρωσίας, το Κυπριακό, οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και περιφερειακά ζητήματα, θα βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στη Μόσχα, όπου μετέβη για διήμερη επίσκεψη εργασίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται στη ρωσική πρωτεύουσα με πρόσκληση του Βλαδιμίρ Πούτιν, θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Δημήτρη Μετβέτεφ και αύριο με τον Πρόεδρο Πούτιν. Θα υπογραφούν διήμερες συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας. Κατά την παραμονή του στη Μόσχα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει επίσης επαφές με Ρώσους επιχειρηματίες. Ο Πρόεδρος συνοδεύεται από τους Υπουργούς Εξωτερικών, Οικονομικών, Μεταφορών και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.
Να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τη Μόσχα. Εκεί βρίσκεται ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μάριος Καμιναρίδης, για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην καριέρα του ως Υπουργός Οικονομικών ήταν το Eurogroup, που αφορούσε το πρόγραμμα σωτηρίας της Κύπρου. Αυτό αναφέρει ο Wolfgang Schäuble στην τελευταία του μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Faz. Το εγκόμιο του Προέδρου Αναστασιάδη πλέκει ο Σόιμπλε στην τελευταία του μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε σε εφημερίδα, ενώ παράλληλα υποστηρίζει πως μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην καριέρα του ως Υπουργός Οικονομικών ήταν το Eurogroup που αφορούσε το πρόγραμμα σωτηρίας της Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο Σόιμπλε αναφέρει πως κανείς δεν μιλά πια για την Κύπρο, κι όμως από ό,τι θυμάμαι αυτή ήταν η πιο διαδραματική νύχτα από όλες. Καθόμασταν μαζί με τον Κύπριο Πρόεδρο σε αυτά τα περίγραπτα δωμάτια των Βρυξελών και εκείνος άρχισε να επιχειρηματολογεί με γεωπολιτικά κριτήρια. Ο κύριος Σόιμπλε συνεχίζει. Τότε του είπαμε: όλα αυτά δεν βοηθούν, πρέπει να εξηγεί αν στις τράπεζές σου. Βέβαια, είχε κληρονομήσει τα προβλήματα από τον προκάτοχό του. Και όμως τα κατάφερε θαυμάσια. Εκφράζω τον ιδιαίτερο θαυμασμό μου για αυτό, καταλήγει. Και να αλλάξουμε θέμα, Κωνσταντίνα. Νέα βροχή καταγγελιών για μίζες στον τομέα της υγείας. Στο στόχαστρο του Γενικού Εισαγγελέα Κυβερνητικοί Γιατροί. Νέες καταγγελίες για μίζες στον χώρο της υγείας διερευνούνται με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στην υπόθεση, η οποία αφορά μίζες που έδινε ακουολογικό κέντρο σε γιατρούς με σκοπό να προωθηθούν τα δικά του ακουστικά. Όπως σημειώνεται στη νέα υπόθεση, εμπλέκονται και ιδιώτες οτορινολαρυγκολόγοι. Μαζί με τις καταγγελίες διαβιβάστηκαν και τουλάχιστον 7 αντίγραφα επιταγών που αφορούν ιδιώτες γιατρούς με ποσά από 85 ευρώ μέχρι 6.000. Οι καταγγελίες έγιναν αρχικά στον Γενικό Ελεγκτή, ο οποίος έκρινε ότι θα πρέπει να διαβιβαστούν στον Γενικό Εισαγγελέα. Και ολοκληρώνουμε, Κωνσταντίνα, με το αστυνομικό δελτίο. Όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με την απόπειρα φόνου του 47χρονου Κυριάκου Χατζησάβα στην Αγία Νάπα, διερευνά η αστυνομία. Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με την απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα που είχε ως αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό του 47χρονου Κυριάκου Χατζησάβα. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης ανέφερε ότι ανακρίθηκαν ήδη κάποια άτομα, ωστόσο δεν προέκυψαν οποιαδήποτε στοιχεία έτσι ώστε να δικαιολογούνται συλλήψεις. Κλήθης να σχολιάσει πληροφορίες ότι οι δράστες είναι επαγγελματίες εκτελεστές και ότι η απόπειρα φόνου έχει σχέση με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Χατζησάβα, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι η αστυνομία βρίσκεται στην αρχή των και είναι ακόμη πρόωρο να ελεγχθεί οτιδήποτε. Ο κύριος Κυριάκος Χατζησάβας, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, εναντίον του οποίου διενεργήθηκε την Κυριακή το πρωί απόπειρα φόνου. Στέφανη, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής από την εσωτερική επικαιρότητα. Εκτενέστερο δελτίο ειδήσεων γύρω στις 2 λόγους και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνα Ρουσιά, σε ευχαριστούμε και συνδέομαστε αμέσως με τη Μόσχα και τον απεσταλμένο μας εκεί, τον Μάριο Καμιναρίδη. Μάριε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκεσαι στη Μόσχα από χθες, αν δεν κάνω λάθος, με την αποστολή που συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτή την επίσημη επίσκεψή του στην Ρωσία. Μεγάλη σημασία σε επίσκεψη από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Στέφανη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη. Να αναφέρουμε ότι σε περίπου ανάμιση ώρα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση στην οικία, στην προσωπική οικία του Πρωθυπουργού της Ρωσίας, του Δημητρή Μετβέδεφ. Mm-hmm. Να αναφέρουμε ότι επίσης ο στόχος της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας είναι αποκλειστικά το οικονομικό. Μάλιστα και η Κύπρος και η Ρωσία είναι έτοιμοι να υπογράψουν και ακόμα 7 συμφωνίες, τις οποίες συνολικά ανέρχονται στις 67. Να αναφέρουμε ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον της Ρωσίας και έχει τη στήριξη της, ειδικά για θέματα επενδύσεων. Μάλιστα, μετά από τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Ρώσου Πρωθυπουργού, το βράδυ αργά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι ο κύριος ομιλητής σε μια δεξίωση που οργανώνει η ΣΥΠΑ, η οποία θα είναι περίπου 80 Ρώσους επιχειρηματίες που είναι έτοιμοι να αναπτύξουν και τα οικονομικά τους και στην Κύπρο.
Μεταξύ άλλων, βεβαίως, είναι το κορύφωμα της συνάντησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και μεγάλη τιμητική συνάντηση, όπως μας τη χαρακτηρίζουν, είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αύριο θα βρίσκεται από πίσω, εκεί που βλέπετε το Κρεμλίνο αυτή τη στιγμή. Αύριο ο Πρόεδρος θα είναι προσκαρισμένος του Πρόεδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Βλαντιμίρ Πούτιν. Να αναφέρουμε ότι κάποιες πληροφορίες που έχουμε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος και ξεκάθαρα αύριο θα τονίσει ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της Ουκρανίας πλέον δεν έχουν ωφεληθεί καθόλου και είναι έτοιμος να ζητήσει την άση των κυρώσεων και να στηρίξει το αίτημα της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν επίσης μεταφορικές συμφωνίες που αναμένουμε να δούμε αύριο. Να αναφέρω ότι εδώ μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Κασουλίδης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Μάριος Δημητριάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και πάρα πολλοί άλλοι υπηρεσιακοί. Να αναφέρουμε επίσης ότι η Κύπρος και η Ρωσία θα υπογράψουν συμφωνία με την δυνατότητα ευκολύνσης προς ρωσικά πολεμικά πλοία και ρωσικά πλοία τα οποία βρίσκονται στην περιοχή να έχουν όλες τις δυνατότητες όπως οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να χρησιμοποιούν και το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη για τον Πρόεδρο. Επίσης στο τραπέζι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι, θα βρίσκεται και το θέμα για τους εγκλωβισμένους. Ξεκάθαρες πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ζητήσει και από τον κύριο Πούτιν να αναλάβει και αυτός ένα ρόλο, ειδικά να ενημερώσει και την τουρκική πλευρά ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι ενέργειες για τους δασμούς που προσπαθούν έναν ανθρωπιστικό θέμα που έχουν δημιουργήσει με τις παράνομες φορολογίες προσπαθούν να θέσουν στους εγκλωβισμένους αδερφούς μας. Μάλιστα και οι πληροφορίες είναι ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και για το Κυπριακό θα ζητήσει από τον Πρόεδρο Πούτι ότι αν και όταν ξαναδημιουργηθεί το καλό κλίμα και θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες και όταν και αν πάνε σε διεθνή διάσκεψη για το Κυπριακό, η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να είναι παρόν. Μάλιστα αναφέρουμε ότι αυτές τις πληροφορίες είναι ότι ο Πρόεδρος θα ζητήσει και την στήριξη του Πρόεδρου Πούτιν, ότι δεν τίθεται θέμα η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δεχτεί οποιασδήποτε άλλες ξένες εγγύσεις για οποιαδήποτε άλλη χώρα, κάτι το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει και την πλήρη στήριξη του Πρόεδρου Πούτιν για αυτό το θέμα. Να αναφέρουμε τέλος και ένα θέμα για το τουρισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το περασμένο χρόνο είχαμε περίπου 890.000 Ρώσους τουρίστες στην Κύπρο και αναμένουμε νέες συμφωνίες μεταφορών για το αεροδρόμιο Λάρνακας και αεροδρόμιο Πάφου του χρόνου να ξεπεράσουμε και το 1.000.000 επισκέπτες από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Στέφανη. Μάλιστα, εξαιρετική σημασία λοιπόν αυτή η επίσκεψη του Προέδρου στην Μόσχα. Μάριε, θα βρίσκεσαι εκεί και θα βεβαίως θα μεταφέρεις όλο το ρεπορτάζ στις ενημερωτικές εκπομπές της τηλεόρασης του Capital. Για την ώρα εμείς σε ευχαριστούμε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Αυτόνομα κατεβαίνει στις προεδρικές εκλογές το ΕΛΑΜ με υποψήφιό του τον πρόεδρο του κόμματος, κύριο Χρήστο Χρήστο. Μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Κύριε Γιάδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στις τηλεθεατές σας. Ήταν ομόφωνη η απόφαση αυτή? Μάλιστα, ομόφωνη ήταν η απόφαση. Και όπως πολύ σωστά αναφέρατε ότι αυτόνομα κατέρχεται το ΕΛΑΜ στις προεδρικές εκλογές. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτόνομα ξεκινήσαμε, αυτόνομα συνεχίζουμε, ανεξάρτητοι, καθαροί και όπως άλλωστε μας γνώρισε ο λαός, τις θέσεις μας και τις πολιτικές μας προτάσεις, έτσι θα συνεχίσουμε και θα πορευτούμε στο μέλλον. Κύριε Γιάδη, με ποιο σκεπτικό καταλήξατε στην υποψηφιότητα του κυρίου Χρήστου? Υπήρχαν και άλλα ονόματα στο τραπέζι εξ όσων γνωρίζουμε.
Μάλιστα, πολύ σωστά αναφέρετε. Υπήρχαν και άλλα ονόματα στο τραπέζι. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, όπως πολύ σωστά ήταν η κυκλοφορία σας, υπήρχε ένας ακαδημαϊκός. Λίγο πριν την ψηφοφορία, ο ένας απέστειλε την υποψηφιότητα του και στήριξε την υποψηφιότητα του κύριου Χρήστου. Και μετά που δέχτηκε στην ψηφοφορία, η συγκεκριμένη ψηφοφορία, ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του συνεδρίου. Μάλιστα, ο κύριος Χρήστου είναι και ο νεότερος υποψήφιος που διεκδίκησε ποτέ τη θέση του Προέδρου στην Κύπρο. Πολύ σωστά, το είχα κάνει τέτοια σχετική δήλωση στο συνέδριο. Απλά για ενημερωτικά να αναφέρω ότι ο νεαρότερος μέχρι σήμερα ήταν ο κύριος Ευδόκας από τη μέρα ιδρύσεως της Πρέσβης Δημοκρατίας έως σήμερα. Αυτό όμως καταρρίπτεται σήμερα, αφού ο νεαρότερος υποψήφιος που διεκδικεί ποτέ το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ο Πρόεδρος του Ελλάδου, κύριος Χρήστος Χρήστου. Κύριε Γιάρδη, από τους ήδη υφιστάμενους υποψήφιους δεν υπήρχε κάποιος που να εκφράζει τις θέσεις του ΕΛΑΜ? Όχι, το ΕΛΑΜ άλλωστε έχει πολύ διαφορετικές θέσεις από όλους τους υπόλοιπους και επ' αυτού θα ήθελα να πω ότι ο λαός που έχει ψηφίσει το ΕΛΑΜ στις προηγούμενες εκλογές και πιο συγκεκριμένα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και εδώ στη Λευκή Βουλή, το έκανε για να έχει έναν κόμμα που να το εκπροσωπεί και να είναι διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Σε τι διαφοροποιείται αυτή η υποψηφιότητα από τις υπόλοιπες? Στα πάντα διαφοροποιείται αυτή η υποψηφιότητα. Το ΕΛΑΜ είναι το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, δεν είναι μέρος του παλαιοκομματικού αρεστημένου. Υπάρχει μια διαφορετική φωνή όσον αφορά την οικονομία, μια διαφορετική φωνή όσον αφορά το μεταναστευτικό, μια διαφορετική φωνή όσον αφορά το εθνικό πρόβλημα, που είναι ίσως το μείζον πρόβλημα της Κύπρου. Μια διαφορετική φωνή όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα, γιατί να θυμίσω ότι το ΕΛΑΜ είναι γνωστό για τις κοινωνικές δράσεις, τις διανομές συσιτίων που κάνει, διανομές σχολικών σε άπορους μαθητές και μάλιστα και διανομή τροφίμων σε καταφύγια σκύλων, όπου να αναφέρω ότι πολλοί υποψήφοι τις τελευταίες μέρες έχουν επισκεφτεί καταφύγια σκύλων και μαζί τους κουβάλησαν πολλές κάμερες και δημοσιογράφους. Το ΕΛΑΜ το πράττει αυτό χωρίς να κουβαλεί κάμερες και δημοσιογράφους, αντιθέτως κουβαλεί τόνους τροφής. Αυτή είναι η διαφορά του ΕΛΑΜ. Αυτά που λέει τα κάνει πράξεις. Ευελπιστείτε, κύριε Γιάδη, ότι θα έχετε άνοδο στα ποσοστά σας σε αυτές τις εκλογές? Ο στόχος μας, δεν μπορώ να πω από τώρα αν υπάρχει άνοδος και τι ποσοστόν υπολογίζουμε να πιάσουμε. Σίγουρα πάμε εκεί πέρα να δώσουμε την μάχη, να δώσουμε μια επιλογή στον λαό που έχει βαρεθεί με το κατεστημένο που οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια. Θα έχει την επιλογή να ψηφίσει το κάτι διαφορετικό, γιατί το ΕΛΑΜ είναι μια διαφορετική πολιτική δύναμη, βάζει κάποιες διαφορετικές θέσεις. Και ναι, ο λαός τώρα έχει την επιλογή. Έχει την επιλογή να ψηφίσει κάποιον αντιομοσπονδιακό υποψήφιο. Έχει την επιλογή να ψηφίσει το υποψήφιο που είναι καθαρός. Γιατί το όνομα του ΕΛΑΜ δεν έχει εμπλακεί σε κανένα σκάνδαλο. Το ΕΛΑΜ δεν έχει καμία σχέση με το κούρεμα και δεν φέρει καμία ευθύνη για το που οδηγεί την οικονομία σήμερα. Το ΕΛΑΜ είναι εκεί πέρα με καθαρά χέρια, καθαρό πρόσωπο και είναι μπροστά στον λαό για να αποφασίσει και να στηρίξει το ΕΛΑΜ. Οι πολίτες εύλογα αναρωτιούνται τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Θα διαπραγματευτείτε όποιο ποσοστό και να πετύχετε? Λοιπόν, αυτό μας θέθηκε από πάρα πολλούς αυτό το ερώτημα. Προς το παρόν, το ΕΛΑΜ το απασχολεί το τι θα γίνει στον πρώτο γύρο. Και για το δεύτερο γύρο θα δούμε αφού τελειώσει ο πρώτος γύρος και δούμε τα ποσοστά που θα εξασφαλίσουμε και τι θα γίνει. Όμως το πιο σημαντικό για το ΕΛΑΜ είναι ο τρίτος γύρος. Και όταν λέω τρίτος γύρος, εννοώ η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Εκεί πέρα που χρειάζεται ο λαός, τα κόμματα να είναι δίπλα του, ο λαός κάποιος να σταθούν στο πλευρό του και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή το ΕΛΑ το πράττει εδώ και πάρα πολύ καιρό και όπως ανέφερα και πριν, μέσω των κοινωνικών δράσεων τις οποίες έχει αναλάβει. Ναι. Ο λαός έχει ανάγκη από τους πολιτικούς να το στηρίξουν, έχει ανάγκη από τους πολιτικούς να δώσουν λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα και στο εθνικό ζήτημα. Δεν έχει ανάγκη από διαψηφισμούς, έχει ανάγκη από προτάσεις. Και άλλωστε το ΕΛΑ, όπως έχει αποδείξει, και θα πάρω ένα παράδειγμα του Εθνικού Συμβουλίου, που έχει καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις
όχι, δεν ασκούμε μόνο κριτική, αλλά έχουμε και αναθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες περιμένουμε να εξεταστούν και όχι μόνο στο Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και ακόμα και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού έργου. Και κάτι τελευταίο, κύριε Γιάδη, θεωρείτε ότι έχετε αργήσει στην επιλογή του υποψηφίου σας, νομίζω ότι οι υπόλοιποι υποψήφοι έχουν εξαγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό την υποψηφιότητά τους. Λοιπόν, αν έχουμε αργήσει, θα απαντήσω λίγο διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, αν κατέβαινε κάποιο άλλο υποψήφιο από κάποιον άλλο χώρο, ίσως αργούσε. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο δεν έχει αργήσει, άλλωστε δεν είμαστε εδώ για να σπαταλήσουμε τα χρήματα για να κάνουμε μεγάλες διαφημίσεις. Το κόσμος του ΕΛΑΜ, οι ΕΛΑΜΙΤΕΣ, είναι καθημερινά μέσα στον δρόμο, δίπλα στον λαό. Εκεί που στερούν τα άλλα κόμματα, οι ΕΛΑΜΙΤΕΣ είναι μέσα στον λαό, στο πλευρό του λαού, άρα δεν έχουμε αργήσει. Εμείς συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, συνεχίζουμε τον πολιτικό μας αγώνα, ενάντια σε όλους αυτούς που έχουν οδηγήσει την Κύπρο εδώ που την οδηγήσαν μέχρι σήμερα. Άρα το ΕΛΑΜ δεν έχει αργήσει. Συνεχίζει τον αγώνα του. Ναι, θα μπείτε δυναμικά στον προεκλογικό αγώνα. Σίγουρα. Ετοιμάζουμε κάποιες οργανωτικές δομές. Μάλιστα, στις προσεχές διάστημα θα γίνει και επίσημη εξαγγελία του υποψηφίου που θα παρουσιαστεί το πολιτικό του πρόγραμμα. Και σίγουρα θα γίνουν κάποιες επαφές με οργανωμένα σύνολα και το καθεστής. Αλλά όπως σας είπα, οι ΕΛΑΜΙΤΕΣ δεν περιμένουν τις εκλογές για να βγουν στον κόσμο. Οι ΕΛΑΜΙΤΕΣ είναι έξω, είναι καθημερινά, δίπλα και στο πλευρό του κόσμου. Περιμένετε από τους ΕΛΑΜΙΤΕΣ να σας φέρουν τους ψηφοφόρους? Αυτό είναι το μεγάλο όπλο που έχει το ΕΛΑΜ, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους. Εμείς μπορεί να μην έχουμε τα χρήματα όλων των υπολείπων, αλλά έχουμε τους ΕΛΑΜΙΤΕΣ που με τη ψυχή για τον αγώνα τους είναι καθημερινά στους δρόμους και διαδίδουν το μήνυμα που θέλει να περάσει το ΕΛΑ. Διαδίδουν το μήνυμα του αγώνα, διαδίδουν το μήνυμα της αντίστασης. Μάλιστα. Κύριε Γιάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα. Πάμε στο Αρχηγείο Αστυνομίας και στον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή της Τροχιάς. Κύριε Βρυπίδου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχει ξεκινήσει νέα εκστρατεία της Τροχιάς από σήμερα, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα της προηγούμενης εκστρατείας που ήταν για την ταχύτητα. Ναι, έτσι, τα αποδακτικά στοιχεία που έχουμε για τους ελέγχους που έγιναν της ταχύτητας και τις καταγγελίες που προέκυψαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα, έχει φανεί ότι έχουν καταγγελθεί 2.625 άτομα, τα οποία είχαν υπερβεί το όριο ταχύτητας. Είναι δυστυχώς έτσι ένας μεγάλος αριθμός, θα έλεγα, και γνωρίζοντας ότι οι αυξημένες ταχύτητες όταν προκληθούν ιδιαίτερα τροχές συγκρούσεις, τα αποτελέσματα που έχουμε που προκύπτουν είναι πολύ σοβαροί τραυματισμοί ή θανάτους σε άλλα άτομα. Συνεπώς θα πρέπει ο καθένας από εμάς να αναλογιστεί αν πρέπει να συνεχίσει να κινείται με αυτές τις αυξημένες ταχύτητες και να θέτει σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό τόσο και σε άλλους, ή θα πρέπει να κινείται μέσα στα όρια με ασφάλεια, χωρίς να καθυστερεί και ιδιαίτερα αν κινείται με 10 χιλιόμετρα κάτω ή πάνω στο όριο, εν πάση περιπτώσει. Διότι δεν κερδίζουμε πολύ χρόνο με τα 10-20 χιλιόμετρα που μπορούμε να κινούμαστε περισσότερο, αλλά σίγουρα θέτουμε τον κίνδυνο, σε κίνδυνο άλλους πολίτες. Πάντως, μέσα στο Σαββατοκυριακό θα λέγαμε ότι είχαμε αρκετά τροχαία. Ευτυχώς δεν ήταν μοιραία. Είχαμε, και αυτό που ήθελα να τονίσω και να αναφερθώ είναι ότι τα πλήστα από αυτά οφείλονται σε αυξημένες ταχύτητες. Γι' αυτό και τον τόνισα ιδιαίτερα πόσο σημαντικό είναι να κινούμαστε μέσα στο όριο ταχύτητας ή ακόμα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν και πιο χαμηλά. Είναι κάποια που αυξημένη ταχύτητα ήταν καθοριστικός παρόγοντας στην πρόκληση σοβαρού τραυματισμού. Ευτυχώς όχι θανατηφόρου, αλλά σίγουρα σοβαρού. Ναι. Να πάμε τώρα και στην νέα εκστρατεία που έχει ξεκινήσει από σήμερα. Ναι, η νέα εκστρατεία έχει πάλι να κάνει με μια άλλη σοβαρή αιτία που προβάλλει τους θανάσιμους ή τους σοβαρούς τραυματισμούς ή τα δυστυχήματα γενικότερα, και είναι η οδήγηση που την επήρε αναλκοόλης.
Η σύσταση μας είναι να αποφεύγουν οι οδηγοί, όποιος θα οδηγήσει, έστω και την παραμικρή κατανόηση να πω, διότι δεν υπάρχει θέμα έτσι, ορίου ή πόσο μπορεί ο καθένας να αντέξει. Είναι θέμα ότι έστω με το ένα ποτήρι αρχίζονται και επηρεάζονται οι κινήσεις ή ο συντονισμός των κινήσεων μας ή αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε. Με αποτέλεσμα σε περίπτωση που θα πρέπει να αποφασίσουμε για μια τροχαία σύγκρουση, να δράσουμε που θα βρεθεί μπροστά μας κάτι το έκτακτο, δεν θα είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Με αποτέλεσμα να εμπλακούμε στη σύγκρουση και τις συνέπειες που έχουμε όλοι πολύ καλά γνωρίσει το τελευταίο διάστημα. Κύριε Βρυπίδου, κατά κύριο λόγο, οι έλεγχοι αυτοί για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης γίνονται το βράδυ. Υποθέτουμε ότι και κατά τη διάρκεια της μέρας, ολόκληρης της εβδομάδας, θα πραγματοποιούνται και όλοι οι υπόλοιποι έλεγχοι, σωστά? Ναι, σίγουρα γίνονται από πλευρά αστυνόμευσης όλες οι. Παραβιάσεις, οι παρανομίες ελέγχονται, αλλά γίνονται πιο έντονες οι προσπάθειες μας για τη συγκεκριμένη εκστρατεία. Να πω ότι κυρίως για το αλκοόλ, σε οποιοδήποτε τροχαία σύγκρουση μεταβεί αστυνομία στη σκηνή, είτε αυτό είναι ελαφρές ζημιές, είτε είναι σοβαρός τραυματισμός και το καθεξής, γίνονται οι ελέγχοι στους οδηγούς από τη μια πλευρά. Αλλά και από την άλλη, σε περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι κάποιος κινείται ύποπτα ή θα διαπιστώσουμε κάποιον που θα σταματήσουμε ότι μυρίζει και λοιπά, πάλι θα κάνουμε τον έλεγχο. Δηλαδή δεν περιορίζεται αυτό που θέλω να καταλήξω μόνο το βράδυ, αλλά και στις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Μάλιστα. Κύριε Βρυπίδου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και συνεχίζουμε εμείς με την υπόλοιπη τοπική επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τη Λάρνακα και τη Μαρίσα Αβράμα. Μαρίσα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στεφανή. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Ευρυπίδου είναι και το πρώτο σου θέμα από τη Λάρνακα. Σύγκρουση οχημάτων, Μαρίσα. Ακριβώς, Στέφανη, σε σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας 62χρονος από την Ξυλοτύμπου, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε οδικό ατύχημα στον δρόμο Λάρνακας Δεκέγιας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 7.30 το βράδυ, αυτοκίνητο που οδηγούσε 62χρονος από την Ξυλοτύμπου και κινείτο στον δρόμο Λάρνακας Δεκέγιας, παρά τα φώτα τροχιάς πλησιών του αστυνομικού σταθμού Ορόκλινης, με κατεύθυνση τη Λάρνακα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και οδηγούσε γυναίκα 34 χρονών. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ ο 62χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου οι επικαθήκοντοι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε πολλαπλά τραύματα. Την υπόθεση, Στέφανη, διερευνά η τροχιά Λάρνακας σε συνεργασία με τον αστυνομικό σταθμό Ορόκλινη. Μαρίσα, από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη μας είδηση, στα χέρια της αστυνομίας 42χρονος ανακρίνεται για τον εμπρισμό οχήματος 50χρονης. Ακριβώς, Στέφανη, στη σύλληψη 42χρονου κατοίκου Λάρνακας προχώρησε σήμερα τα ξημερώματα η αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση εμπρισμού αυτοκινήτων. Εναντίον του 42χρονου προέκυψε μαρτυρία κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση εμπρισμού δύο αυτοκινήτων που διαπράχθηκε στη Λάρνακα στις 30 Σεπτεμβρίου. Η φωτιά είχε ξεσπάσει γύρω στις 2 το πρωί της 30 Σεπτεμβρίου, καταστρέφοντας ολοσχερώς δύο οχήματα τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από την οικία 50χρονη στη Λάρνακα. Από τη φωτιά είχαν προκληθεί επίσης ζημιές τόσο στην οικία της 50χρονης όσο και σε διπλανή. Από τις εκτάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα. Στέφανε, το ΤΑΕ Λάρνακα διερευνά την υπόθεση. Μαρίσα Αβράμα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Συνεχίζουμε με την ΠΑΦΟ. Πάμε στη Σοφία Σολομού και στον ταχυδρόμο24.com. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε με την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε στην πόλη της Χρυσοχούς. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου θα βρεθεί ο 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα φόνου εναντίον 36χρονου στον κατασκηνωτικό χώρο πόλης Χρυσοχούς στις 15 Αυγούστου 2017, αφού αρχίζει η εκδίκαση της υπόθεσης. Ο 22χρονος είχε βρεθεί και στις 27 Σεπτεμβρίου ενώπιον δικαστηρίου για να απαντήσει παραδοχή ή μίσης κατηγορίες που αντιμετωπίζει για την απόπειρα φόνου 36χρονου από τη Λάρνακα,
με την υπόθεση να έχει οριστεί για σήμερα, αφού ο 22χρονος ζήτησε νομική αρρωγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τη δικάση μου το δικαστήριο διέταξε όπως ο 22χρονος αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, υπογράψει εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ με αξιόχρεο εγγύητη, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, το όνομα του να τοποθετηθεί στο stop list και να εμφανίζεται 2 φορές την εβδομάδα στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Σοφία, πάμε τώρα και στις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί η απόφαση για Λουκέτο και στην ΣΠΕ Τίμης. Ακριβώς, Στέφανη, έκλεισε οριστικά και το υποκατάστημα Τίμης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ταχυδρόμου 24.com, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου ήταν η τελευταία μέρα λειτουργίας της ΣΠΕ Τίμης. Όπως αναφέρουν πηγές, οι κατοίκοι της περιοχής από αυτή την εβδομάδα θα μπορούν να εξυπηρετούνται από το κατάστημα της Καιροσκήπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αφού φορείς και κάτοικοι αναφέρουν ότι από το συγκεκριμένο κατάστημα εξυπηρετούνταν πέρα των 6.000 ατόμων. Mm-hmm. Να δούμε και αυτό το θέμα, Σοφία, με τον Δήμο Πέγιας και τις δηλώσεις του κ. Μαρίνου Λαμπρού ότι η κατάργηση της μεμονωμένης κατοικίας θα πλήττει το Δήμο. Ο Μαρίνος Λαμπρού, δήμαρχος της Πέγιας, εν ώψη προεδρικών εκλογών, κάλεσε την κυβέρνηση αλλά και τους υποψηφίους να δουν το θέμα για κατάργηση της μεμονωμένης κατοικίας που πλήττει κυρίως το Δήμο της Πέγιας πιο θερμά και πιο σοβαρά, χωρίς να γίνονται μόνο τοποθετήσεις αλλά και πράξεις. Ο Μαρίνος Λαμπρού, που έχει αναδείξει το θέμα και κατά τη διάρκεια των τελευταίων δημοτικών εκλογών, σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό, κυρίως για περιοχές όπως η Πέγια. Mm-hmm. Και να ολοκληρώσουμε με τις διεργασίες ανοικοδόμησης για το μεγαλύτερο πάρκο της Πάφου. Προετοιμασίες έχουν αρχίσει εδώ και καιρό για το μεγαλύτερο πάρκο της Πάφου, όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Στέφανος Στοίδωνος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πάφου, πρόκειται για τη δημιουργία του μεγαλύτερου πάρκου της πόλης μας, όπου θα γίνει πέρα των 20 χιλιόμετρων φύτευση με 540 δέντρα. Το λόγο πάρκο, όπως αναφέρει ο κ. Στέφανος, πρόκειται να κατασκευαστεί σε ένα αρκετά κεντρικό σημείο της πόλης, κοντά στο Μνημείο Μακαρίου και Αντίστασης. Αυτά είχαμε, Σοφία, από την Πάφο. Ακριβώς, Στεφανή, αυτές ήταν οι ειδήσεις μας. Σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς συνεχίζουμε με την πρόγνωση για τον καιρό. Μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Παναγιώτης Λίγκης, λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λίγκη. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Αναμένεται να έχουμε κάποια αλλαγή από αύριο στο σκηνικό του καιρού? Ναι, κοιτάξτε, αναμένουμε κάποιες βροχές. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκινώντας από σήμερα το απόγευμα, αναμένουμε κάτι μεμονωμένο, κυρίως στα ορεινά και βόρεια βορειοδυτικά, τίποτα το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Ενώ αύριο, παρόλο που αρχικά θα έχουμε μόνο ψηλές νεφώσεις, από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα θα έχουμε κάποιες αναπτύξεις που αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές, πολύ πιθανό κάποια μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως δυτικά, νοτιοδυτικά και ορεινά. Τώρα, περισσότερα φαινόμενα αναμένουμε από το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη και Τετάρτη, με τα περισσότερα φαινόμενα πάλι να περιορίζονται κυρίως σε δυτικά, νοτιοδυτικά και ορεινά. Ενώ την Πέμπτη θα έχουμε κάποια φαινόμενα μικρότερα σε έκταση, δηλαδή ουσιαστικά να μένουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές, πολύ πιθανόν και μεμονωμένη καταιγίδα, αλλά όπως σας είπα, πιο λίγα νερά την Τετάρτη. Αυτό αναμένεται ότι θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Ναι, προοδευτικά πέφτει η θερμοκρασία. Μέχρι την Τετάρτη, μέχρι και την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24-25 βαθμούς στο εσωτερικό. Θερμοκρασία ουσιαστικά λίγο πιο κάτω από τις μέσες. Δεν είναι, δεν είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες μας. Ναι. Μάλιστα, κύριε Λίγκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόγνωση και να περάσουμε να δούμε τις κάρτες με τις θερμοκρασίες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αθήνα 26 με 14, Θεσσαλονίκη 22 με 8, Λονδίνο 16 με 14, Βρυξέλλες 14 βαθμοί με 11, Παρίσι 14 με 13. Ρώμη 19 με 8, Μόσχα 2 με μείον 3, Βουκουρέστη 19 με 10, Βερολίνο 12 με 7 και Μαδρίτη 22 με 8.
Πάμε στην Αθήνα τώρα και στο συνεργάτη μας, Γιώργο Φωκιανό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με τη συνάντηση Τσίπρα-Λίνα Γιώνο στο επίκεντρο σχέσης Ελλάδας-Νότιας Κορέας και οι επενδύσεις της Σεούλου στην ελληνική οικονομία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Νότιου Κορέας, Λίνα Γιώνο, ο οποίος συναντάται αυτή την ώρα με τον Έλληνα ομολόγο του Άλεξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Να πούμε μετά τη συνάντηση και τις διευρυμένες συζητήσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών. Αναμένεται να υπάρξει συνέντευξη τύπου από τους δύο ηγέτες. Αξίζει να σημειωθεί, Στέφανη, ότι ο Νοτιοκορεάτης πρωθυπουργός επέλεξε την Ελλάδα ως τον πρώτο σταθμό στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Στην ατζέντα της επίσκεψης, πέραν των διμερών σχέσεων της οικονομικής συνεργασίας και των επενδύσεων, βρίσκεται και το ταξίδι του Νοτιοκορεάτη ηγέτη στην Αρχαία Ολυμπία, όπου θα μεταβεί αύριο για την τελετή παραλαβής της Ολυμπιακής Λόγας εν ώψη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στην Ασιατική χώρα το 2018. Στέφανη. Τώρα, Γιώργο, διήμερη επίσκεψη στην Άγκυρα πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτσιάς, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Τούρκου ομόλογου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ακριβώς ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτσιάς μετέβη στην Άγκυρα, που σήμερα και αύριο θα έχει συναντήσεις με τον Τούρκο ομολόγο του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και άλλους Τούρκους αξιωματούχους. Η αίτηση αυτή πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και τις συνεχείς προκλήσεις από την Άγκυρα τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Κυπριακό. Να πούμε, τελευταία επίσημη συνάντηση των δύο ανδρών ήταν τον Αύγουστο του 2016 και από τότε εκκρεμεί και η διεξαγωγή του ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε, στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Κοτσιά και Τσαβούσογλου αναμένεται να βρεθούν εκτός άλλων τα διμερή ζητήματα και οι περιφερειακές εξελίξεις. Στέφανη. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, Γιώργο, νέα ένταση είχαμε χθες βράδυ στα Εξάρχεια. Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μολότοφ κατά τον ΜΑΤ. Η περιοχή των Εξαρχείων, Στέφανη, μετατράπηκε για ακόμη μια φορά σε πεδίο μάχης το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών δυνάμεων. Να πούμε συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε δημιουργίες των ΜΑΤ με βόμβες, μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα και τους αστυνομικούς να απαντούν με χρήση δακρυγόνων. Το σκηνικό αυτό επαναλήφθηκε και χθες το βράδυ με αστυνομικούς και κουκουλοφόρους να επιδίδονται σε κυνηγητό στους δρόμους των Εξαρχείων. Και τις δύο ημέρες δεν είχαμε κάποια προσαγωγή και ευτυχώς δεν είχαμε ούτε κάποιο τραυματισμό. Ενημέρωσε μας και τι συμβαίνει στην Σάμο. Κραυγιά αγωνίας από κατοίκους και πρόσφυγες. Βασικό αίτημα τους η αποσυμφόρηση του νησιού. Ακριβώς έτσι. Κραυγιά αγωνίας θέλουν κάτοικοι και μετανάστες από τη Σάμο ζητώντας την αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενία. Γιώργος Φωκιανός, μας ακούει? Γιώργο Φωκιανέ. Ναι, ναι, μας ακούει, ναι. Τώρα σε ακούμε. Ωραία, λοιπόν. Τη συγκέντρωση για την αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας προσφύγων του νησιού πραγματοποίησε η οργάνωση Σάμος SOS, τονίζοντας ότι η χωρητικότητα της δομής φτάνει τα 750 άτομα, ωστόσο αυτοί που φιλοξενούνται στο νησί είναι πολύ περισσότεροι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, Στέφανη, αυτή τη στιγμή στην Σάμο βρίσκονται 2.554 πρόσφυγες και μετανάστες, όμως οι τόποι τονίζουν ότι ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος και εν ώψη του χειμώνα που έρχεται πρέπει να κινητοποιηθούν οι αρχές ώστε να αλλάξει κάτι στο νησί. Στέφανη. Γιώργο Φωκιανέ, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και είμαστε έτοιμοι τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Όρων, λοιπόν, θα μας πάει τώρα η Γαβριέλα Θεοφάνους. Γαβριέλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Να αρχίσουμε με την Καταλωνία. Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά για την χώρα, καθώς η Ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να αποφασίσει τη λήψη δραστικών μέτρων για να θέσει υπό τον έλεγχό της την επαρχία. Την ώρα που οι αυτονομιστές ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
Όλο και περισσότερο βαθαίνει η κρίση στην Ισπανία, ειδικά μετά την ανακοίνωση του Μαριάνο Ραχόι ότι έρει το αυτοδιοίκητο της Καταλωνίας, κλιμακώνοντας περισσότερο την μεγαλύτερη συνταγματική κρίση που βιώνει η Ισπανία από το 1977. Είμαι πολύ τρομαγμένη. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά φυσικά το κράτος είναι πιο ισχυρό από την Καταλωνία. Ο Πουτσντεμόν έχει κάποιες δυνατότητες να κηρύξει την ανεξαρτησία όπως είχε δεσμευθεί, αλλά αυτό θα κλιμάκωνε την κατάσταση. Que sería agravar todavía más la situación o intentar llegar. Θα μπορούσε να έρθει σε συμφωνία με την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και αυτό είναι δύσκολο γιατί η κεντρική κυβέρνηση δεν το επιθυμεί. Είναι muy difícil porque el Estado central no está por la labor. Ο Καταλάνος πρόεδρος Κάρλας Πουτσντεμόν δήλωσε ότι οι κινήσεις της ισπανικής κυβέρνησης είναι οι χειρότερες επιθέσεις από την δικτατορία του Φράνκο, προσθέτοντας ότι ο λαός της Καταλωνίας δεν μπορεί να αποδεχτεί τα μέτρα. Την ώρα που η Ισπανία βρίσκεται στα πρόθυρα του απόλυτου πολιτικού χάους, η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά την ανάσα της, αλλά και αποστάσεις από τις ραγδαίες εξελίξεις. Αγνοούμε και ελπίζουμε όλοι να αγνοήσουν τις όποιες οδηγίες σχεδιάζουν να δώσουν, γιατί δεν έχουν νομικά την εξουσία να το κάνουν αυτό. Η πολιτική κρίση έχει επηρεάσει και την καταλανική κοινωνία, η οποία εμφανίζεται διχασμένη. Οι εντάσεις έχουν οξυνθεί και σε πολλούς οικογενειακούς και φιλικούς κύκλους αποφεύγονται οι πολιτικές συζητήσεις. Οι δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης συγκροτήθηκαν το 2014 για να πολεμήσουν τον ISIS. Τώρα όμως, Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να τις δούνε να φεύγουν από το Ιράκ. Για τους Αμερικανούς αποτελούν το μακρύ χέρι της Τεχεράνης στο Ιράκ. Οι δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης συγκροτήθηκαν το 2014 για να πολεμήσουν τον ISIS. Χρηματοδοτούνται από το Ιράν και η συμβολή τους στην ανακατάληψη της Μοσούλης και του Κιρκούτ ήταν καθοριστική. Τώρα όμως, Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να τις δουν να φεύγουν από το Ιράκ. Πιστεύουν ότι έτσι θα περιορίσουν ήδη παραγωγικές επιρροές του Ιράν εντός του Ιράκ. Σαφώς οι Ιρανοί στρατιωτικοί που βρίσκονται στο Ιράκ τώρα που η μάχη κατά τον ISIS πλησιάζει στο τέλος πρέπει να γυρίσουν στο σπίτι τους. Δήλωσε από τη Σαουδική Αραβία ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι οι δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης αποτελούν όχημα για την επέκταση της επιρροής του Ιράν σε Ιράκ και Συρία. Η Τεχεράνη αρνείται τις κατηγορίες και η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ήταν σκληρή. Σε ποια ακριβώς χώρα να επιστρέψουν οι Ιρακινοί που ξεσηκώθηκαν για να υπερασπιστούν τα σπίτια τους από τον ISIS? Ντροπή στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ που καθορίζεται από τα πετροδολάρια. Ο Ρεξ Τίλερσον επισκέφθηκε Σαουδική Αραβία και Κατάρ με στόχο την επίλυση της μεταξύ τους διένεξης, ωστόσο διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει διάθεση διαλόγου. Σε δεύτερο γύρο οδηγείται η εκλογική αναμέτρηση στη Σλοβενία. Ο πρόεδρος Μπορούτ Παχόρ κερδίζει με περίπου 47%. Σε δεύτερο γύρο οδηγείται η εκλογική αναμέτρηση στη Σλοβενία. Ο πρόεδρος Μπορούτ Παχόρ κερδίζει με περίπου 47% και στις 12 Νοεμβρίου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον 40χρονο δήμαρχο του Κάμνικ και πρώην ηθοποιό Μάριαν Σάρετς, ο οποίος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 25%. Δύο δεκαετίες μετά την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, ένα από τα μικρότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τα δεινά που πλήττουν πολλά μέρη των Δυτικών Βαλκανίων. Συνολικά 9 υποψήφοι διεκδίκησαν το ύπατο αξίωμα. Παρόλο που ο ρόλος του Προέδρου είναι περισσότερο διακοσμητικός, έχει ορισμένες σημαντικές αρμοδιότητες, καθώς αποτελεί τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ενώ επίσης διορίζει τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας. Ο Ιαπωνός Πρωθυπουργός πέτυχε συντριπτική νίκη στις εκλογές της χώρας και έχει πλέον ανοίξει ο δρόμος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απόλυτος κυρίαρχος στην πολιτική σκηνή της Ιαπωνίας αναδείχθηκε ο Σίνζο Άμπε. Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός πέτυχε συντριπτική νίκη στις εκλογές της χώρας και έχει πλέον ανοίξει ο δρόμος για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία επιζητούσε μέσω της εκλογικής διαδικασίας. Ο κυβερνητικός συνασπισμός ξεπέρασε το απαιτούμενο όριο των 310 εδρών σε σύνολο 465, ώστε να μπορεί να αναθεωρήσει το ειρηνιστικό σύνταγμα που είχε η Ιαπωνία μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Άμπε είχε προκηρύξει πρόορες εκλογές λέγοντας στο διάγγελμά του ότι θα πρέπει να επιτραπεί στην Ιαπωνία να αμυνθεί, αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη απειλή της Βόρειας Κορέας. Πλέον ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός που βρίσκεται από το 2012 στην εξουσία εξασφάλισε ακόμη μια θητεία. Και αν ανανεώσει την Προεδρία στο κόμμα του τον επόμενο Σεπτέμβριο, θα βάλει πλώρη για να γίνει ο Πρωθυπουργός με την πιο μακρά θητεία στη χώρα.
Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό αδιάκοπη βροχή λόγω του τυφώνα Λαν, κάτι που επηρέασε τη συμμετοχή, η οποία κινήθηκε σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Υπέρ της εγχώρησης μεγαλύτερης αυτονομίας τάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα του Βένετο και της Λομαρδίας. Συντριπτική πλειοψηφία υπέρ του ναι σε περισσότερη αυτονομία δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων σε Λομβαρδία και Βένετο. Σύμφωνα με αυτά, πάνω από 90% των ψηφοφόρων υπερψήφισαν την πρόταση για περισσότερη ελευθερία σε θέματα όπως η φορολογία, η μετανάστευση και η εκπαίδευση. Ωστόσο, η συμμετοχή δεν ήταν μαζική. Στη Λομβαρδία ψήφισε μόλις 40% των ψηφοφόρων, ενώ στο Βένετο το ποσοστό έφτασε στο 57%. Για μια νέα σελίδα έκανε λόγο ο πρόεδρος της Λομβαρδίας, Ρομπέρτο Μαρόνι. Συνειδητοποιώ ότι έχω μια πολύ σημαντική αποστολή, να πραγματοποιήσω τη θέληση του λαού της Λομβαρδίας που μου ανατέθηκε. Θα μεταβώ στη Ρώμη και θα λάβω, πάντα με σεβασμό στην εθνική ενότητα, περισσότερες αρμοδιότητες και περισσότερους πόρους, με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής της Λομβαρδίας. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας τόσο της Λομβαρδίας όσο και του Βένετου είναι ότι αποτελούν τις πιο πλούσιες περιφέρειες της Ιταλίας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα δημοψηφίσματα έγιναν για λόγους προπαγάνδας. Είναι πιθανό ο Μαρόνι της Λομβαρδίας να δει το δημοψήφισμα ως εργαλείο για την προώθηση της περιοχής και του δικού του πολιτικού κόμματος. Κοινό παράπονο των δύο περιφερειών είναι οι υψηλοί φόροι που καταβάλουν στην κεντρική κυβέρνηση χωρίς όπως υποστηρίζουν να λαμβάνουν ανάλογες υπηρεσίες. Ο Ναβάλνη αφέθηκε ελεύθερος μετά από 20 μέρες στη φυλακή. Ο Ναβάλνη φιλοδοξεί να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Ρωσίας του 2018, παρά το γεγονός πως η Κεντρική Φορευτική Επιτροπή έχει κρίνει πως δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές λόγω προηγούμενης ποινής φυλάκισης. Ο Αλεξέη Ναβάλνη αφέθηκε ελεύθερος μετά από 20 ημέρες στη φυλακή. Ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν κρατούμενος καθώς παραβίασε νόμο που απαγορεύει την οργάνωση δημόσιων διαδηλώσεων. Ο Ναβάλνη φιλοδοξεί να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Ρωσίας το 2018, παρά το γεγονός πως η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει κρίνει πως δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές λόγω προηγούμενης ποινής φυλάκισης. Ο ίδιος ο Ναβάλνη λέει πως πρόκειται για ποινή που έχει πολιτικά κίνητρα, ενώ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε πρόσφατα ότι η καταδίκη του το 2014 ήταν αυθαίρετη και εμφανώς παράλογη, διατάσσοντας έτσι τη Ρωσία να αποζημιώσει τον Ναβάλνη. Την ίδια στιγμή πάντως, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του Μαρτίου. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκίνητου στην Καμπούλ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκίνητου στην Καμπούλ το Σάββατο. Η επίθεση σημειώθηκε έξω από κέντρο εκπαίδευσης του στρατού στο κέντρο της Αφγανικής πρωτεύουσας και οι 15 νεκροί ήταν στρατιώτες ενώ άλλοι 4 τραυματίστηκαν. Πρόκειται για την τελευταία επίθεση που σημειώνεται σε μια εξαιρετικά αιματηρή εβδομάδα για τις δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν. Εκατοντάδες έδωσαν το παρόν στην κηδεία θύματος της επίθεσης της Παρασκευής σε σιητικό τέμενος που άφησε πίσω της 56 νεκρούς και τουλάχιστον 55 τραυματίες. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση ανέφερε ότι καμικάζι πυροδότησε μέσα στο τέμενο στο γυλαίκο που φορούσε. Οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους έχουν βάλει στο στόχαστρο τη σιητική μειονότητα του Αφγανιστάν, τα μέλη της οποίας έχουν χαρακτηρίσει αποστάτες. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Στοκχόλμη και άλλες μεγάλες πόλεις της Σουηδίας, διαδηλώνοντας κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Στοκχόλμη και άλλες μεγάλες πόλεις της Σουηδίας κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης. Στην κινητοποίηση στην πρωτεύουσα συμμετείχαν οι Υπουργοί Υγείας και Εργασίας. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας MeToo που προτρέπει θύματα παρενόχλησης να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες. Στηρίζουμε τα ίσα δικαιώματα όταν είσαι σε θέση εξουσίας και είναι πιο πιθανό να είσαι άνδρας όταν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Χρησιμοποίησε την εξουσία σου. Μόνο τότε μπορούμε να αλλάξουμε κάτι.
Γενικά η εμπειρία μιας γυναίκας δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Αυτές οι διαδηλώσεις δείχνουν πως το πρόβλημα είναι μεγάλο. Περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης συμβαίνουν σε όλες τις γυναίκες, συχνά και παντού. Η Υπουργός Εξωτερικών της χώρας αποκάλυψε μάλιστα πως βίωσε μια τέτοια εμπειρία από πρόσωπο που ανήκει σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο. Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει την πολεμική ρητορική κατά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όμως τι πραγματικά σκέπτεται ο λαός της χώρας? Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει την πολεμική ρητορική κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως τι πραγματικά σκέπτεται ο λαός της? Ο κ. Σίμονς του NBC είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί ένα ναό 160 χιλιόμετρα από τη Βιόνγκιανγκ. Είναι πανέμορφος. Σε αυτό το γαλήνιο τόπο ανησυχείτε ότι μπορεί σύντομα να ζήσετε έναν άλλο πόλεμο? Δεν θα υπάρξει άλλος πόλεμος γιατί είμαστε πυρηνική υπερδύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που πρέπει να ξυπνήσουν από το όνειρο του πολέμου. Ο ναός προσελκύει πολλούς επισκέπτες παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια χώρα όπου η θρησκεία δεν έχει κανένα ρόλο. Μέσα στο ναό προσευχές για το Βούδα και πίστη ότι ο ανώτατος ηγέτης θα τους κρατήσει ασφαλείς. Γίνεται πολλή συζήτηση περί πολέμου. Ο Κιμ Γιονγκούν θα μας προστατεύσει, λέει ο βουδιστής μοναχός. Το ρωτώ για τα πυρηνικά και μου απαντά. Κάποιες φορές επιτρέπεται να σκοτώνεις, αν είναι να σώσεις περισσότερες ζωές. Κρυμμένος στην καρδιά της Βόρειας Κορέας, ελάχιστοι ξένοι έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν αυτό το βουδιστικό ναό. Υπάρχουν πολλές πτυχές αυτής της χώρας που παραμένουν άγνωστες και κυρίως η ομορφιά. Όταν στέκεσαι εδώ είναι δύσκολο να δεχτείς αυτό που λένε οι βορειοκορεάτες ηγέτες, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να ξεσπάσει ένας πυρηνικός πόλεμος. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας η Μαριλένα Αθανασίου. Μαριλένα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική στο πλαίσιο του Παγκύπριου πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Και να δούμε τους αγώνες. Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου η Αλκή με τη Δόξα 0-5, η Ομόνια με την ΑΕΛ 1-0, η Πάφος με τη Νέα Σαλαμίνα 4-0, η ΑΕΚ με το ΑΠΟΕΛ 3-1 και ο Εθνικός με την Ανόρθωση 1-2. Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός 2-1 με τον Ερμή, ενώ ο Απόλλωνας 1-0 με τον Άρη. Η ΑΕΚ νίκησε δίκαια τον ΑΠΟΕΛ με 3-1 στο ντέρμπι που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο ΑΕΚ Αρένα για την 8η αγωνιστική και έδωσε απαντήσεις σε όσους την αμφισβήτησαν τις τελευταίες εβδομάδες. Πάσα για τον Φλωριάν. Προσπαθεί να αποφύγει τον Μερκή, φτάσε έξω από την περιοχή, κέρδισε εκ νέου την μπάλα, έκανε το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΚ στο 32ο λεπτό. Ο Φλωριάν Τολμές, ο πρόσδοτος της σκόρερ, φτάνει στα 6 γκολ και σημειώσει και 2 εναντίον του Άρη στην προηγούμενη αγωνιστική. Κοιτάξτε από πού παίρνει την μπάλα ο Φλωριάν Τολμές, τον κλείνει ο Μερκής. Ευνοείται εδώ από την κόντρα, ζυγίζει το σουτ, το κάνει στη γωνία του Κουτίνιο και σημειώνει ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ, δίνοντας όθηση στην προσπάθεια της ΑΕΚ και νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ξανά και ξανά πήγε να δώσει πάσα στην αρχή ο Ρουέδα με τον Τρισκόσκι, κέρδισε την μπάλα και δώσε πολύ ωραία στον Λαρένα. Για να δούμε ευκαιρία για την ΑΕΚ, το γύρισμα 2-0 ο Τολμές στο 44ο λεπτό. Η ΑΕΚ σημειώνει δεύτερο γκολ και βάζει πια γερές βάσεις για να κερδίσει τον ντέρμπι. Ναι, σε ακούμε, Ανδρέα. Για να δούμε αυτή την φάση με τον Εμπεσίλιο, ο οποίος κερδίζει την μπάλα, φτάνει έξω από την περιοχή, κάνει το σουτ, αποκρούει ο Παπλό και διώχνει πιο μακριά. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε και σε κοντινό πλάνο, βλέπετε, ευνοείται από τις κόντρες, φτάνει στο ύψος της περιοχής, κάνει το σουτ. Κάνει την σέντρα στην περιοχή, ο Βινίσιος πήγε να βρει τον Ποτέ, η μπάλα κατέληξε στον Εμπεσίλιο, έκανε το σουτ, είναι άστοχο. Ο Ράις, Μερκής, Ζαχίτ, Βινίσιους.
Βλέπετε πόσες πάσες άλλαξαν προσπαθώντας να πλησιάσουν στην περιοχή. Ο Μωράης τώρα θα βρει ωραία τον Εμπεσίλιο. Πάτησε την μπάλα και έκανε το σούτ με το αριστερό. Έπεσε σταθερά αυτή τη φορά, αποκρούει ο Παύλο. Μιλάνοφ. Πέρασε από τον Χεφέλ. Έγινε το σούτ από τον Σάλα. Πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ στο 62ο λεπτό και ξανά βάλε το αποέλθει στο παιχνίδι. Δείτε εδώ τον Μιλάνοφ να αποφεύγει τον Χέφελ και τον Σάλα ή να σημειώνει ένα εξαιρετικό τέρμα πράγματι, στέλνοντας την μπάλα στη γωνία χωρίς κοντρόλ. Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Παύλο. Και έτσι το Αποέλ πέτυχε αυτό που ήθελε. Αλεξάνδρου για τον Σάλα που έκανε μια εντυπωσιακή ενέργεια αλλά έστειλε την μπάλα έξω. Η ΑΕΚ τώρα με προϋποθέσεις. Έγινε το σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από τον Φλωριάν. Έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Ακοράν και μπαίνει στην περιοχή του Αποέλ. Κάνει το σούτ, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-1 η ΑΕΚ αναχτά το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Με τον Ακοράν Ρέγες να χρήζεται σκόρερ. Εδώ ξαναβλέπουμε λαθασμένο διώξιμο της μπάλας. Κερδίζει ο Ακοράν, μπαίνει πλάγια στην περιοχή και στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Δεν μπορεί. Ο Κουτίνιο. Η ανόρθωση συνέχισε για 8η αγωνιστική το αίτητό της και με τη νίκη 2-1 επί του Εθνικού στο Δασάκι μένει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 βαθμούς. Οικονομίδης. Η σέντρα, ο Παλάνκα γκολ στην πλάτη της άμυνας, 1-0 η ανόρθωση. Ο Παλάνκα το δοκίμασε και νωρίτερα, όμως το 33, σε μια υπέροχη σέντρα του Γιώργου Οικονομίδη, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει έτσι το Εθνικός. Ανόρθωση 0-1. Τον Παλάνκα να έχει μπάλα, να παίρνει από τον Αμπντουλάγεφ, να κάνει κίνηση, ήθελε να ξεμαρκαριστεί, έχει καλό δεξί πόδι, θα το κάνει. Ο Πρόσεκ τεράστια απόκρουση, να ένα εξαιρετικό σούτ. Τώρα εκτελεί με ύψος ο Ζωάο Βίκτορο Σίλντεφελτ το σούτ που βγαίνει έξω από τον Άλβε. Κιπιάνη πέρασε ωραία τον Πανταλόσκι. Βγαίνει μπροστά ο Εθνικός με τον Κιπιάνη μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνη κατάσταση. Γκολ 1-1. Τρομερό γκολ. Αυτός ο παίκτης τα έχει κάνει όλα σήμερα εκτός από τον Ασκοράρη. Ένας φοβερός και τρομερός Νικολάη Κιπιάνη. Κοιτάξτε πώς κερδίζει τον Πανταλόφσκι. Πώς περνάει τον Ντουγκλάο και την πίεση από τον Ζωάο Βίκτορ και από πού στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάτω από τα πόδια του Αρούς. Πολλά λάθη από την άμυνα της ανόρθωσης εδώ και από τον τρόπο που επιχείρησε να αποσοβήσει τον κίνδυνο και τον τερματοφύλακά της. Ένα υπέροχο γκολ του Κιπιάνη. Πάσα για τον Καμαρά, τσίμπησε αυτός μπάλα. Θέλει να περάσει. Δεν ξέρω αν έγινε φάουλ, πάντως δεν θα δει το Εθνικού. Καμαρά, το γύρισμα, ο Ράγιος μέσα στην περιοχή, ο Πρόσεκ θα μαζέψει. Ο Καμαρά ένα γύρισμα, ο Ράγιος πάνω στη γραμμή. Τι ευκαιρία χάνει η ανόρθωση εδώ. Ο Ντόμπνια πάνω στη γραμμή θα διώξει στο δυνατό σου του Ρούμπεν Ράγιος. Η σέντρα που βγαίνει, κεφαλιά, ο Σίλντεφελ, γκολ 2-1. Το λάθος στην άμυνα του Εθνικού, ο Γκόρντον Σίλντεφελ. Όπως το ντέρμπι με τον Απόλλωνα, έτσι και τώρα σκοράρει. Ίσως αυτή τη φορά να είναι το νικητήριο γκολ. Όλα πλέον δείχνουν ότι η ανόρθωση μπορεί να φύγει με ένα τεράστιο διπλό όπως πάει το παιχνίδι. Ο Σίλντεφελ σκοράρει το 1-2 για την ανόρθωση εδώ στο Ασάκι της Άχνας. Χάρη σε μια ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ του Άλεξ Ντασίλβα στο 67, ο Απόλλων κέρδισε με 1-0 τον Άρη στο τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού. Δυσκολεύτηκε πολύ η ομάδα το Αυγουστή, όμως πήρε μια πολύτιμη νίκη και ανήλθε βαθμολογικά. Σακέτη μαζεύει, ξαναγεμίζει στην περιοχή, κεφαλιά από τον Ρομπέρς, πάνω από τα δοκαριά. Έχει ζητήσει και από τον Ρομπέρς να ανεβαίνει πιο συχνά γιατί δεν έχουν πολλή δουλειά όσο αφορά το αμυντικό κομμάτι. Για να δούμε τώρα αν ο Ντασίλβα θα δοκιμάσει από εκείνο το σημείο. Νομίζω αυτό θα κάνει και αυτό κάνει. Καταπληκτικό γκολ από τον Άλεξ Ντασίλβα. Φανταστικό γκολ. Την έβαλε στο κανόνι και πυροβόλησε. Ένας κανονιοβολισμός από το πόδι του Άλεξ Ντασίλβα. Ασύλληπτο πραγματικά το γκολ από τον Βραζιλιάνο που δίνει την λύση στο 67. Φοβερό, καταπληκτικό γκολ. Ένα από τα πιο όμορφα που έχουμε δει την εφετινή περίοδο.
Με τρομερή δύναμη έφυγε η μπάλα από το πόδι του, την κάρφωσε στη γωνία από αρκετά μεγάλη απόσταση. 1-0 στο 67. Ο Άλεξ Ντα Σίλβα με το τρίτο εφετινό του γκολ, το οποίο αξίζει να ξαναδούμε. 1-0 μπροστά ο Απόλλωνας από αρκετά μεγάλη απόσταση. Πραγματικά ασύλληπτο. Και από εδώ θα φανεί καλύτερα. Να, με έξω με ασφάλτσα, φοβερό. Φοβερό. Πραγματικά απίθανο εγώ. Και εδώ ο Απόλλωνας τώρα με τον Παπουλή φεύγει με προϋποθέσεις στην αντεπίθεση. Ο Βασιλείου θα γυρίσει. Η άμυνα, το σούτ του Πέδρο, μαζεύει ο Νουραντινόσκι. Παναγή, εγκόλοκ, καλή παλιά για τον Φράγκο, αλλά βγήκε ο Βάλε. Άριο, να δούμε όμως την προσπάθεια του Πέδρο για να σε ακούσουμε. Άνοιξε την μπάλα, πάσα για τον Παπουλή, το σούτ ο Νουραντινόσκι με τα πόδια. Πέρασε η μπάλα για τον Πέδρο, ανικίνησε ο Ζελάγια. Θα πάρει μπάλα αργεντινός, το γύρισμα, ο Μάκλιτσα δεν μπορεί να κοντρολάρει, ο Τρομπάροφ απομάκρυνε. Επέστρεψε στις νίκες η Ομόνια. Η ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου δεν ήταν καλή στο πρώτο μέρος του αγώνα, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο η Ομόνια ήταν σαφώς καλύτερη. Έλεγχε τον αγώνα, ανέβασε τις γραμμές, έδειξε διάθεση να επιτεθεί. Ο Τζαίλσον, ο Μέσκα κάνει άμυνα, ο Κανού ξανακερδίζει το γύρισμα, ο Μαρκάσα έβαλε το πόδι, μπάλα πέρασε και έφυγε έξω. Μπορεί να μην είναι πολύ ικανοποιητικό το παιχνίδι ως προς το επιθετικό κομμάτι, αλλά βλέπουν νομίζω και οι δυο κάποια πράγματα θετικά. Μάλιστα, να δούμε τον Μέσκα και να πάμε και στον Ισίφορο. Το σουτ το πρώτο από την ΑΕΛ. 40 λεπτό, φάουλ για την Ομόνια. Στη μέρη μπάλα με Μαρκάσα. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά έξω. Και πάλι στον Κανού. Πρώτη τρίπλα και σέντρα του Κανού. Έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Βοζίνια. Εδώ Αβραάμ έκανε λάθος. Ντάρμπι Σουάιαρ έκλεψε, ο Κανού φεύγει απέναντι από τον Βοζίνια, πλασάρι. Νομίζω δείχνει ότι δεν μπορεί ο Νησίφορ, έτσι. Εδώ έγινε το λάθος όμως. Φεύγει ο Μέσκα απέναντι από τον Φελφούιζεν, πλασάρι. Δοκάρι και έξω. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 55. Εσείς ξαναείδατε την ευκαιρία της ΑΕΛ και την αντίδραση κυρίως του Μέσκα, που δεν πίστευε τι έχασε. Εδώ Αλταΐρ θα κάνει σουτ. Σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά του Κανού, πήγε να του φύγει μπάλα από τα χέρια ή μάλλον του φύγει, αλλά την ξαναμάζεψε. Κρατάει Χριστοφή, πολύ ωραία τα κουνάκι στον Τζαίλσον. Θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα φύγει έξω. Άλεξ Σουάρες πέρασε από τον Φιντέλης. Η σέντρα είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Το γκολ από τον νέο εισελθόν Λεάντρο Γκονζάλες. Φάση που ξαναβλέπουμε. Βλέπετε, κανένα offside, την παλιά στο δεύτερο δοκάρι δεν ακολούθησε. Που θέλει να περάσει, πέρασε, έπεσε κάτω. Για να δούμε και από εδώ. Εκεί υπάρχει τράβηγμα. Τα γύρισε και έκλεψε ο Ηλία. Παλιά του Λαφράντς για τον Αλταΐρ, που βρέθηκε απέναντι από τον Φελφούιζεν, ο οποίος ενστικτοδός κρατάει το 0 για την Ομόνια. Πιέζει τον Άλεξ Σουάρες, πέρασε, πολύ καλή παλιά στον Γκονζάλες. Μπροστά του Λαφράντς, απλασάρι, ο Βοζίνια, ωραία. Ο Χριστοφή δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο να κάνει το σουτ. Παραμένουμε στο χώρο του αθλητισμού, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Τάλας, είναι αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, κύριε Τάλα. Τάλης. Με συγχωρείτε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την τοξοβολία. Έχουμε ένα μεγάλο γεγονός την ερχόμενη εβδομάδα που αφορά την τοξοβολία, ένα διεθνή αγώνα που ονομάζεται Αφροδάι με Μεδιτερράνια Cup, ο οποίος θα γίνει για πρώτη φορά στην περιοχή της Ελεύθερης Αμοχώς του. Σε αυτόν τον αγώνα θα έχουν αρκετές συμμετοχές από το εξωτερικό. Τις πρώτες δύο μέρες συγκεκριμένα ο αγώνας θα γίνει στο Φρένναρος, στο γήπεδο του Φρενάρου. Εκεί φιλοξενούμαστε και θα γίνει και η τελετή έναρξης του αγώνα από τον από το Κοινωνικό Συμβούλιο Φρενάρου, από τον πρόεδρο του Κοινωνικού Συμβουλίου. Εκεί έχουμε δεχτεί απλόχερα τη βοήθεια των ανθρώπων του Φρενάρου, συγκεκριμένα ευσύ Φρενάρου, της ποδοσφαιρικής ομάδας του Φρενάρου, με αρκετούς εθελοντές. Και ακολούθως ο αγώνας θα συνεχιστεί στην Αγία Νάπα για τους τελικούς.
Πόσες μέρες θα διαρκέσει? Θα διαρκέσει τρεις μέρες. Η τέταρτη θα είναι δωρεά φιλοξενία από το Δήμο Αγίας Νάπας όλων των ξένων αθλητών. Τους φιλοξενά ο ίδιος ο Δήμος και θα τους πάρει και εκδρομή στην περιοχή της Αγίας Νάπας. Πώς και έγινε η επιλογή της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου? Πρέπει να πω ότι ήταν μια ιδέα του Προέδρου σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, μπορώ να πω και τη λέξη στρατηγικό σχεδιασμό, να εξαπλωθεί η τοξοβολία και στην ελεύθερη Αμοχώστου. Σήμερα η τοξοβολία έχει 33 σωματεία, αλλά δεν είχε καθόλου, σχεδόν καθόλου, στην Αμόχωστο. Έχουμε μόνο αυτή τη στιγμή ένα σωματείο που έχουμε ξεκινήσει την αρχή. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε επιλέξει αυτή την περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μια περιοχή η οποία ασχολείται με τον αθλητισμό εδώ και χρόνια. Ασχολείται με την προετοιμασία ομάδων. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Αν θέλετε να μιλήσω λίγο για τους φιλοξενούμενους μας, θα έχουμε μια μεγάλη. Θα ρωτούσα τώρα, εκτός από τα κυπριακά σωματεία, φιλοξενούνται και από τις. Σίγουρα, για να είναι διεθνής. Δεν γίνεται διεθνής, ακόμα να τα παίζεις μόνος σου. Έχουμε συμμετοχές από 7 χώρες. Η μεγαλύτερη ομάδα που έρχεται στην Κύπρο είναι της Ελλάδας. Έχουμε μια διακρατική συμφωνία που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και αργότερα. Έρχεται με 10 αθλητές και συνοδεύεται από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Συνοδεινό. Τον κύριο Συνοδεινό έχουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. Ανταλλάσσουμε συχνά αγώνες σε εθνικό επίπεδο για σκοπούς οι αθλητές μας να χρησιμοποιούσουν γήπεδα άλλων χωρών. Νιώθω καλύτερα όταν είναι οι άνθρωποι που έχουν την ίδια γλώσσα και μετά πηγαίνουν σε άλλες χώρες, διότι ασχολούνται τα παιδιά στο διεθνές περιβάλλον σε ηλικίες 14 χρονών, 15 χρονών. Έχουμε από το Λίβανο μια αποστολή, από τη Μάλτα πάλι, έχουμε από τη Σερβία και έχουμε και κάποιες ατομικές συμμετοχές από τη Σκωτία, Ρωσία και Ολλανδία. Πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ καλός αγώνας. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο αυτή. Ακριβώς. Πέρσι έχει γίνει εδώ στη Λέμεσο, στην περιοχή της Επισκόπης. Για πρώτη φορά γίνεται στην περιοχή Αμοχώστου. Θα πρέπει να πω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία. Που είναι από πού? Ιταλός είναι. Ιταλός. Είναι ο Μάριο Σκαρτσέλο. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να προσπαθήσουμε να εντάξουμε αυτόν τον αγώνα μέσα στο καλεντάρι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Τότε θα δώσει μια άλλη πτυχή στον αθλητισμό που θα είναι έγκλη για άλλες χώρες όπως η Γαλλία, όπως η Γερμανία, ευρωπαϊκές χώρες να έρθουν στην Κύπρο να. Να γίνει ένας πόλος όρεξης. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία εδώ και 2 μήνες. Από Δευτέρα ξεκινούμε δουλειά για την υλοποίηση αυτού του ονείρου. Θεωρείτε ότι είναι αρκετά διαδεδομένο το άθλημα της τοξοβολίας στην Κύπρο? Εάν είμαστε σε ικανοποιητικά επίπεδα, θα λέγαμε. Μπορεί να διευρυνθεί κι άλλο. Αν λάβετε υπόψη ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια ο αριθμός των αθλητών στις ακαδημίες β' κατηγορία έχει αυξηθεί. Αν είχαμε σε έναν αγώνα 80 συμμετοχές, τώρα έχουμε 95. Φαίνεται καθαρά ότι ο αριθμός αυξάνεται. Εκτός από αυτό, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε γιατί του αρέσει ή να μπει και στον αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Εκεί που ξεκινά ένα παιδί, κάποτε ξεκινά και ο πατέρας ή η μητέρα. Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί? Από 7 χρονών. Από 7 χρονών. Mm-hmm. Και είναι φαντάζομαι με εκπαιδευτές, έτσι. Ναι. Η Ομοσπονδία φροντίζει σχεδόν κάθε χρόνο να δημιουργά μέσα από τις ακαδημίες αθλητισμού σεμινάρια για προπονητές. Υπάρχουν προπονητές στην Κύπρο οι οποίοι έχουν πτυχία από τη Wood Archery όσον αφορά το θέμα αυτό, να διδάξουν άλλους προπονητές μέχρι και δεύτερον επίπεδο και τρίτον επίπεδο, που είναι το πιο ψηλό. Ναι, όποιος ενδιαφέρεται, δηλαδή, θα πρέπει να αποταθεί στην Ομοσπονδία, στην Κυπριακή Ομοσπονδία. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε, επειδή καιρό του δικού μας Διοικητικού Συμβουλίου, και πρέπει να το περηφανόμαστε, έχουμε κάνει μια ωραία ιστοσελίδα που έχει όλες τις πληροφορίες αυτές πάνω, που υπάρχουν το κάθε σωματείο σε κάθε επαρχία, που υπάρχουν προπονητήρια, σε ποιους μπορεί να αποταθεί.
Και όλες αυτές τις πληροφορίες μπορεί να τις έχει. Τις ημερομηνίες των αγώνων, πού μπορεί να παρακολουθήσει. Εθνική ομάδα έχουμε. Εθνική ομάδα έχουμε. Βεβαίως. Εχθές είχαμε τον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος και σαν τεχνική επιτροπή έπρεπε να ετοιμάσουμε την εθνική, η οποία θα συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα. Μάλιστα. Πέραν από τα σωματεία δηλαδή που θα συμμετέχουν, ναι. Θα συμμετέχει και η εθνική. Ναι, μπορούν τα σωματεία και οι αθλητές της πρώτης κατηγορίας να συμμετέχουν, αλλά η εθνική. Τι συμβαίνει με την εθνική, προετοιμάζεται για μελλοντικές. Ναι, είναι οι εθνικές. Είναι οι εθνικές. Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Κάποιες χώρες μπορεί να θεωρούν αυτόν τον αγώνα προετοιμασία σε κάποιους πιο δύσκολους, κάποια Grand Prix που είναι πολύ πιο δύσκολα, με πολλά πιο μεγάλους αθλητές που λαμβάνουν μέρος. Έχουμε διακρίσεις. Αν πάρουμε τους Άμπκε, τους αγώνες μικρών κρατών, είχαμε 3 χρυσά, 4 χάλκινα και 3 αργυρά, 4 χάλκινα. Γιατί δεν γίνεται όμως τόση προβολή? Όπως τα άλλα αγωνίσματα. Να μας καλείτε συχνά, δεν θα μας στέλνετε. Προφανώς θα μας στέλνετε συχνά δελτία τύπου ή ανακοινώσεις. Θα φροντίσουμε. Αυτό θα το φροντίσουμε. Λοιπόν, μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες όποιοι θέλουν, δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς, η ιστοσελίδα μας θα ενημερώνεται καθημερινώς με τα αποτελέσματα. Το φινάλι έχουμε πει ότι θα γίνει στο λιμανάκι. Δηλαδή, ο αγώνας θα γίνει στο λιμανάκι της Αγίας Ναβάς. Θέλω να μου δώσετε όμως ένα λεπτάκι να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Βεβαίως, ναι. Καταρχάς πρέπει να ευχαριστήσουμε τον ΚΟΑ, τον ΟΠΑΠ, την ΟΠΑΠ, το Κοινοτικό Συμβούλιο του Φρενάρους μαζί με τον Δήμαρχο του, τον Κοινοτάρχη, τον Δήμο Αγίας Νάβας, τους Μήλους Χατζηγιορκή, οι οποίοι οι Μήλοι τώρα θα μου πει τι έχουν μαζί με την τοξοβολία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φροντίσει να μεταφέρουν όλα τα υλικά από τη Λεμεσό και τη Λευκοσία στο Φρένάρος και στην Αγία Ναύα. Αυτό είναι τρομερό να πω. Γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσουμε. Τα νερά Βίκους. Και γενικά όλους όσους θα μας βοηθήσουν. Και πριν κλείσουμε, θέλατε κάτι να πείτε προηγουμένως για αυτή τη συνεργασία που έχουμε με την Ελληνική Ομοσπονδία. Ένα λεπτάκι για να μας το πείτε γι' αυτό. Έχουμε μια διακρατική συμφωνία η οποία δουλεύει ως εξής. Όταν έχουμε εμείς αγώνες στην Κύπρο, όπως αυτόν τον αγώνα, φιλοξενούμε δωρεάν και στα ξενοδοχεία και στα μεταφορικά και σε οτιδήποτε χρειαστούν οι αθλητές αυτοί για να λάβουν μέρος στους αγώνες. Το ίδιο θα γίνει το 2018 όταν θα πάμε εμείς να λάβουμε μέρος σε πραγματικό αγώνα πρωταθλήματος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που ονομάζεται το πρωτάθλημα Youth για νεαρούς κάτω των 20 που θα πάμε εμείς και θα μας φιλοξενήσουν δωρεάν. Είναι μια πολύ ωραία συμφωνία που έχει χρόνια που υπογράφεται μεταξύ του ΚΟΑ και της Γραμματείας Αθλητισμού της Ελλάδος. Μάλιστα. Κύριε Τάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε. Να περάσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Παρακολουθείτε το σύντομο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Οι σχέσεις Κύπρου-Ρωσίας στο Κυπριακό, οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Πρόεδρου Αναστασιάδη στη Μόσχα, όπου μετέβει για διήμερη επίσκεψη εργασίας. Ο Πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στη ρωσική πρωτεύουσα με πρόσκληση του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Δημήτρη Μετβέτεφ και αύριο με τον Πρόεδρο Πούτιν. Θα υπογραφούν διήμερες συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας. Το εγκόμιο του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη πλέκει ο Σόιμπλε στην τελευταία του μεγάλη συνέντευξη σε εφημερίδα, ενώ παράλληλα υποστηρίζει πως μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην καριέρα του ως Υπουργός Οικονομικών ήταν το Eurogroup που αφορούσε το πρόγραμμα σωτηρίας της Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο Σόιμπλε αναφέρει πως κανείς δεν μιλά πια για την Κύπρο. Και όμως, από ό,τι θυμάμαι, αυτή ήταν η πιο διαδραματική νύχτα από όλες. Καθόμασταν μαζί με τον κύριο Πρόεδρο σε αυτά τα περίγραπτα δωμάτια των Βρυξελών. Και εκείνος άρχισε να επιχειρηματολογεί με γεωπολιτικά κριτήρια. Ο κύριος Σόιμπλε συνεχίζει ότι τότε του είπαμε όλα αυτά δεν βοηθούν. Πρέπει να εξυγειάνεις τράπεζές σου. Βέβαια είχε κληρονομήσει το πρόβλημα από τον προκάτοχο του. Κι όμως τα κατάφερε θαυμάσια, λέει. Εκφράζω τον ιδιαίτερο θαυμασμό μου για αυτό, καταλήγει.
Νέες καταγγελίες για μίζες στον χώρο της υγείας διερευνώνται με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στην υπόθεση, η οποία αφορά μίζες που έδινε ακουολογικό κέντρο σε γιατρούς με σκοπό να προωθούν τα δικά του ακουστικά. Όπως σημειώνεται στην νέα υπόθεση, εμπλέκονται και ιδιώτες οτορυνολαρυγκολόγοι. Μαζί με τις καταγγελίες διαβιβάστηκαν και τουλάχιστον 7 αντίγραφα επιταγών που αφορούν ιδιώτες γιατρούς με ποσά από 85 ευρώ μέχρι 6.000. Οι καταγγελίες έγιναν αρχικά στον Γενικό Ελεγκτή, ο οποίος έκρινε ότι θα πρέπει να διαβιβαστούμε, συγχωρείτε, στον Γενικό Εισαγγελέα. Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με την απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα που είχε ως αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό του 47χρονου Κυριάκου Χατζησάβα. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης ανέφερε ότι ανακρίθηκαν ήδη κάποια άτομα, ωστόσο δεν προέκυψαν οποιαδήποτε στοιχεία έτσι ώστε να δικαιολογούνται συλλήψεις. Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι οι δράστες είναι επαγγελματίες εκτελεστές και ότι η απόπειρα φόνου έχει σχέση με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Χατζησάβα. Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι η αστυνομία βρίσκεται στην αρχή των ερευνών και είναι ακόμη πρόωρο να λεχθεί οτιδήποτε. Υποδιήμερη κράτηση ο εκπαιδευτής σκύλων στη Λεμεσό, ο οποίος έπαιρνε χρήματα για τη φροντίδα και φύλαξη 35 σκύλων και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Στην καταγγελία προέβη γυναίκα, η οποία έχει την Προεδρία Φιλοζωικής Οργάνωσης στη Λεμεσό, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτής πληρωνόταν κάθε μήνα για την φροντίδα και φύλαξη 35 αδέσποτων σκύλων σε φάρμα που βρίσκεται στην περιοχή της Μαθηκολόνης. Πρόσφατα είχε αναφέρει στους υπεύθυνους της οργάνωσης ότι επρόκειτο να μεταφέρει τα σκυλιά τους σε άλλο υποστατικό προφασιζόμενος οικονομικά προβλήματα. Στο μεταξύ, τα σκυλιά που ήταν υπό τη φροντίδα του εξαφανίστηκαν με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι τα ελευθέρωσε. Η αστυνομία που διερευνά την υπόθεση δεν αποκλεί το ενδεχόμενο ο εκπαιδευτής, αφού οικειοποιήθηκε τα χρήματα για τη φροντίδα των σκυλιών, να τα πούλησε και να έλαβε χρηματική αμοιβή. Έχουμε ανοίξει τον φάκελο υγεία. Μαζί μας στο στούτιο είναι η Στέλλα Δημάδη, κλινική υπνοθεραπεύτρια. Καλό μεσημέρι, καλώς όρισες, Στέλλα μου. Καλό μεσημέρι, Στέφανη μου. Θα μιλήσουμε σήμερα, το θέμα μας είναι η υπνοθεραπεία στον αθλητισμό και πώς βοηθά τους αθλητές να κάνουν ακόμη και τη διαφορά. Και τον τελευταίο καιρό θα λέγαμε ότι ακούμε πολύ συχνότερα από ότι παλαιότερα τους αθλητές να κάνουν χρήση της υπνοθεραπείας. Σε τι βοηθά η μέθοδος αυτή τους αθλητές? Καταρχήν, η υπνοθεραπεία χρησιμοποιείται από προπονητές της Σοβιετικής Ένωσης από το 1970. Τώρα στην Κύπρο αρχίσαν και οι δικοί μας οι αθλητές να χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή, λόγω του ότι είναι ένα ενισχυτικό εργαλείο σε ό,τι αφορά την εκτελεστική τους απόδοση στο άθλημά τους. Με τη μέθοδο της υπνοθεραπείας, ο αθλητής μαθαίνει την αυτούπνωση. Μαθαίνει την αυτοαγκύρωση, που είναι μια τεχνική στο να μπορεί να αλλάζει τη συναισθηματική του κατάσταση, πολύ βασικό για έναν αθλητή. Μαθαίνει επίσης να αναρρώνει πιο εύκολα σε περίοδους τραυματισμού. Μαθαίνει την νοητική προπόνηση, διότι ο νους ελέγχει το σώμα και τις κινήσεις. Με ως αποτέλεσμα έχουν γίνει μελέτες και αποδεικνύουν ότι η νοητική προπόνηση είναι εξίσου σημαντική όπως η προπόνηση που κάνουν οι αθλητές στο γήπεδο. Πόσο... Ακόμα, εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι με την υπνοθεραπεία οι αθλητές μαθαίνουν και ορισμένες τεχνικές mindfulness, οι οποίες, οι τεχνικές αυτές οι mindfulness, βοηθούν τον αθλητή να είναι στο παρόν, στη δεδομένη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείουν διάφορες σκέψεις την ώρα του αγωνίσματος και βοηθούν τον αθλητή να έχει 100% συγκέντρωση, ησυχάζοντας συντοχρόνω στο μυαλό του. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι κάνοντας και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αυτούπνωσης και γενικά της υπνοθεραπείας,
μαθαίνει πολύ πιο εύκολα ο αθλητής να μπαίνει μέσα στη λεγόμενη ζώνη, που είναι πολύ σημαντική κατάσταση για έναν αθλητή. Τι είναι αυτή η ζώνη? Η ζώνη είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Αν θέλετε, πολλοί αθλητές τη λένε η μαγική κατάσταση, όπου ο αθλητής έχει ψυχική ηρεμία. Το στρες που έχει είναι, μπορεί να το μετατρέψει ο ίδιος σε ενθουσιασμό, είναι θετικό στρες. Επίσης, αυτοματοποιούνται οι κινήσεις και αυτόν φυσικά προέρχεται και από την νοητική προπόνηση στην οποία κάνουν οι αθλητές, διότι όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές, το σημαντικό είναι η επανάληψη. Υιοθετούμε μία συνήθεια ή μία κίνηση όταν το κάνουμε επί 21 μέρες, τουλάχιστον. Πόσο χρονικό διάστημα πριν από κάθε αγώνα μπορεί κάποιος αθλητής να εφαρμόζει την υπνοθεραπεία? Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Είτε θα δουλέψουμε με τον αθλητή για ένα συγκεκριμένο αγώνα, είτε θα δουλέψουμε με τον αθλητή πολύ πιο πριν για την αύξηση της αθλητικής του επίδοσης. Δηλαδή είναι εκεί ένα των σημείων που θέτουμε σταδιακά στόχους μαζί με τον αθλητή. Δουλεύουμε στο να σπάσουμε μοτίβα τα οποία προκαλούν δυσκολίες ή αθλητές, είναι οι αιτίες τις οποίες ο αθλητής δεν εκτελεί στο μέγιστο βαθμό. Ναι. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για όλα τα αθλήματα? Ναι, και στα ομαδικά και στα ατομικά αθλήματα. Ακόμα και στα ομαδικά μπορεί ο αθλητής να δουλέψει με υπνοθεραπεία από μόνος του. Διότι πολλές φορές βλέπουμε ότι έχουμε και αθλητές σε ορισμένα αθλήματα που στηρίζεται η ομάδα πάνω σε αυτούς. Ναι. Κάποιοι γνωστοί αθλητές, να πούμε ένα παράδειγμα στον ατομικό αθλητισμό, ήταν ο Tiger Woods, ο οποίος από ηλικία 13 χρονών έμπαινε σε αυτούπνωση. Είναι ένας εξαίρετος αθλητής του γκολφ, όπου τον γκολφ χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση, και μέσω τη μέθοδο της αυτούπνωσης κατάφερε να αποσυνδέσει τον εαυτό του σε κάθε αγώνα από εξωτερικούς παράγοντες. Από θεατές, είτε ακόμα και η αλλαγή της ώρας του αγώνα μπορεί να επηρεάσει έναν αθλητή. Ναι. Στην Κύπρο έχουμε παραδείγματα αθλητών τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε? Ναι, στην Κύπρο έχουμε παραδείγματα. Ευτυχώς έχουν αρχίσει πολλοί αθλητές μας να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή. Συγκεκριμένα εγώ, δύο από τους αθλητές μου είχαμε αρκετά καλά αποτελέσματα στο θέμα στο άθλημα σκοποβολής. Είναι ο Τζομάννης ο Σαβίδης, που είναι ο αριθμός 28 σε παγκόσμια κατάταξη για το double trap. Είναι ο Ανδρέας ο Μακρύς, που ήρθε δεύτερος πρόσφατα στην Πανεπιστημιάδα, στην Πολωνία. Και οι δύο αθλητές... τώρα είπαμε κάποια παραδείγματα. Και οι δύο αθλητές χρησιμοποιούν την υπνοθεραπεία για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη διαφορά. Διότι, όπως έχω πει, το μυαλό ελέγχει το σώμα. Εάν κάνουμε νοητική προπόνηση, ένας αθλητής μπορεί να ελέγχει και να αυτοματοποιεί τις κινήσεις του. Στην νοητική προπόνηση, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό, είναι ο αθλητής να βλέπει τον εαυτό του σαν ταινία την ώρα που κάνει την προπόνησή του και να διορθώνει τις κινήσεις του. Είναι αυτό που λέγεται οραματισμός ή όχι, είναι κάτι οραματισμός άλλο? Οραματισμός είναι ο τελικός σκοπός. Ναι. Γίνεται έναν περίπου με τον ίδιο τρόπο. Ο οραματισμός είναι εκείνο που θα δώσει το κίνητρο στον αθλητή, από την άποψη ότι έχει έναν τελικό σκοπό τον οποίο θέλει να πετύχει
και χρησιμοποιάμε και τις αισθήσεις μας, διότι είναι πολύ σημαντικό οι αθλητές να γνωρίζουν πώς να έχουν τον έλεγχο των αισθήσεων τους. Μιας και τα μηνύματα μέσα στο εγκέφαλό μας, μέσα στο μυαλό μας, περνούν από, μέσα από τις αισθήσεις μας. Είπαμε προηγουμένως, ανέφερε στο στρες ότι μπορεί να το δουλέψει κάποιος αθλητής μέσω της υπνοθεραπείας. Όμως λέμε ότι το στρες εκφράζεται σε σωματικό και γνωσιακό επίπεδο. Τι εννοούμε με αυτό? Ναι, το σωματικό στρες είναι εκείνο που ονομάζουμε και ανήκει στο de-stress, το οποίο δεν είναι καθόλου βοηθητικό για τους αθλητές, διότι το σωματικό στρες εκδηλώνεται με συμπτώματα πάνω στο σώμα. Για παράδειγμα, έχουμε εφίδρωση, έχουμε ταχυκαρδίες, έχουμε γρήγορες συσπάσεις των μυών των αθλητών και συνήθως αυτά τα συμπτώματα παρατηρούνται την ημέρα του αγώνα. Ενώ το γνωσιακό στρες είναι έναν είδος στρες το οποίο οι αθλητές βιώνουν κάποιες μέρες πριν τον αγώνα. Και αναφέρεται στον τρόπο σκέψης των αθλητών, στα πιστεύω των αθλητών και στις πεποιθήσεις τους. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι βοηθούμε τους αθλητές μέσω της υπνοθεραπείας να έχουν το λεγόμενο F-stress. Δηλαδή, το στρες που καταβάλει έναν αθλητή να μπορεί καταρχήν να αναγνωρίσει πού βρίσκεται στο σώμα του και να δώσει την κατάλληλη υποβολή διαμέσου του μυαλού του να το γυρίσει σε ενθουσιασμό και να το θεωρήσει σαν μια προετοιμασία του σώματος του για τον αγώνα. Αλλάζοντας κατευθείαν μέσα στο μυαλό του την όλη διαδικασία, το αποδέχεται ο αθλητής σαν προετοιμασία και νιώθει πιο πολύ την ενέργεια στην ημέρα του αγώνα. Επίσης, οι αυτοαγκυρώσεις είναι η τεχνική που βοηθά και στην απελευθέρωση του στρες. Είναι μια τεχνική νευρογλωσσικού προγραμματισμού, η οποία βοηθά να αλλάξει τη συναισθηματική κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, όταν έχω τον αθλητή, ο οποίος αρχίζει να έχει σωματικό στρες, μπορεί να αρχίσει με μια αυτοαγκύρωση. Δηλαδή, βλέπουμε για πολύ απλά πράγματα, να θυμηθεί ένα τραγούδι, τον οποίο το αλλάζει η διάθεση. Να κάνει μία κίνηση. Όμως, όταν αυτή η σύνδεση με εκείνον το τραγούδι ή με εκείνη την κίνηση που θα κάνει, για παράδειγμα, να κάνει έναν έτσι στο χέρι του, όταν τη συνδέσουμε κάτω από υπνοτική κατάσταση, του επαναφέρει τα συναισθήματα με τα οποία έχουμε συνδέσει τη συγκεκριμένη κίνηση, τη συγκεκριμένη άγκυρα, έτσι ονομάζεται, με εκείνα τα συναισθήματα. Άρα αμέσως βλέπουμε την αλλαγή στο συναισθηματικό του κόσμου. Να. Και κλείνοντας μισό λεπτάκι, ένα καταληκτικό σχόλιο. Ένα καταληκτικό σχόλιο είναι ότι η υπνοθεραπεία βοηθά ακόμα και στον τραυματισμό των αθλητών. Έχει γίνει μελέτη από το Medical School του Harvard ότι υπήρχαν δύο ομάδες που είχαν σπάσιμο στα κόκκαλα και η μία ομάδα δέχτηκε την υπνοθεραπεία και είχε πολύ γρήγορα αποτελέσματα, ενώ η άλλη ομάδα που δεν χρησιμοποίησε την υπνοθεραπεία άργησε μια ανάρρωση. Διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους αθλητές και να μην έχουν το φόβο της αποτυχίας ή το φόβο όταν επανέρχονται μετά από τραυματισμό πίσω στα γήπεδα. Μάλιστα. Και να μην τα παρετάνε πότε. Η υπνοθεραπεία λοιπόν βοηθά και στον αθλητισμό, στις αθλητικές επιδόσεις. Στέλλα Δημάδη, να σε ευχαριστήσω που και σήμερα ήσουν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ, Στέφανη μου. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε κάποια θέματα από τον διεθνή χώρο και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να υποδεχθούμε εδώ στο στούτιο τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου.
Στη δημοσιότητα αναμένεται να δοθούν απόρριτα έγγραφα του φακέλου για τη δολοφονία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Αυτό ανακοίνωσε μέσω Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος πιστεύει ότι αυτά τα ντοκουμέντα πρέπει να είναι διαθέσιμα με στόχο την πλήρη διαφάνεια, διευκρίνησε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Προσέθεσε επίσης ότι αν οι υπηρεσίες ασφαλείας υποστηρίξουν ότι κάποια πρέπει να παραμείνουν απόρριτα, θα πρέπει να δικαιολογήσουν τον ισχυρισμό τους με πλήρη και ξεκάθαρο τρόπο. Πρόκειται για πάνω από 3.000 αρχεία, μεταξύ των οποίων έγγραφα του FBI και της CIA. Οι θεωρίες συνωμοσίας που αναζωπηρώθηκαν μετά την ταινία του Oliver Stone JFK οδήγησαν το 1992 στην ψήφιση νόμου που προβλέπει ότι 25 χρόνια μετά τα έγγραφα αυτά θα δημοσιοποιηθούν. Η προθεσμία αυτή λήγει στις 26 Οκτωβρίου. Πέντε πρώην πλανητάρχες ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν σκοπό. Την συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων για την ανακούφιση των πληγέντων από τους πρόσφατους τυφώνες. Όλοι οι εν ζωή πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, Jimmy Carter, George Bush ο πρεσβύτερος, George Bush ο νεότερος, Bill Clinton και Barack Obama, ανέβηκαν μαζί στην σκηνή φιλανθρωπικής συναυλίας που πραγματοποίησε η οργάνωση One America, την οποία οι ίδιοι ίδρυσαν, δεχόμενοι μάλιστα και τα συγχαρητήρια του νυν πρόεδρου Donald Trump. Ας εργαστούμε όλοι μαζί για να κάνουμε την Αμερική ένα ακόμα πιο μεγάλο έθνος φιλανθρώπων, είπε ο Jimmy Carter. Από την πλευρά του, ο Μπαράκ Ομπάμα ανέφερε. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε απόψε σε αυτήν την σκηνή δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο υπερήφανοι για την ανταπόκριση των Αμερικανών όταν βλέπουν τους γείτονες και τους φίλους τους, αλλά ακόμα και τους ξένους που έχουν ανάγκη. Τότε οι Αμερικανοί πάντα σπέβδουν να βοηθήσουν. Πάνω από 31 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν μετά από την σπάνια αυτή επίδειξη ενότητας και την συναυλία που παρακολούθησαν 11.000 άνθρωποι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και εκατομμύρια άλλοι από το διαδίκτυο. Ανάμεσα στους δεκάδες διάσημους καλλιτέχνες που συμμετείχαν και η Lady Gaga, που ανακοίνωσε ότι θα δωρήσει 1 εκατομμύριο δολάρια ίδια για την ανακούφιση των πληγέντων. Επιστροφή στο στούντιο και καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Χαράλα Ποθεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε κύριε Θεοπέμπτου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσω με την επικαιρότητα. Το μεγάλο θέμα των ημερών είναι τα μπελοπούλια. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, συζητήσεις σε τηλεοπτικά πάνελ. Η νομοθεσία λέγει ότι απαγορεύονται, όμως υπάρχουν πολλοί που επιμένουν και υποστηρίζουν ότι το κυνήγι τους πρέπει να νομιμοποιηθεί. Εντάξει, να εξηγήσω ότι ό,τι μέτρα παίρνουμε αυτή τη στιγμή μέσα στην Κυπριακή νομοθεσία είναι μέτρα τα οποία καθορίζονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις οδηγίες της. Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε νομιμοποίηση, ούτε να αλλάξουμε οτιδήποτε άλλο, από το π.χ. να γίνει κάποια αλλαγή σε χαμηλές ποινές ή οτιδήποτε άλλο. Ο λόγος βρίσκεται στο γεγονός ότι η παγίδευση πάντα απαγορεύεται, δεν επιτρέπεται η παγίδευση οποιοδήποτε άλλο θύραμα, γιατί κάνεις μη επιλεκτική θύρευση, δεν ξέρεις τι θα πιάσεις πάνω στα ξόβεργα ή μέσα στην παγίδα που να βάλεις για άλλα. Τα αμπελοπούλια είναι ένα τεινό το οποίο καθορίζεται μέσα στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως ούτε η νομιμοποίηση των ξόβεργων μπορεί να γίνει, ούτε το κυνήγι των αμπελοπουλιών με άλλες μεθόδους μπορεί να γίνει. Εξάλλου, εδοκίμασαν, αν δεν κάνω λάθος, το 2015 μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε κάποιο είδους απαλλαγή από αυτό και η απάντηση ήταν αρνητική. Mm-hmm. Επομένως, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει με τους. Ιδιαίτερα με ανησυχεί το γεγονός ότι ορισμένοι βουλευτές είχαν πάει εκεί. Και μάλιστα έχουμε τώρα και εισηγήσεις στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Να υπενθυμίσω ότι εγώ δεν ψήφισα αυτή την νομοθεσία. Μπορεί να είναι και οικονομικό το ζήτημα, κύριε Θεοπέμπτου. Γιατί όλοι αυτό λένε, ότι έχει σχέση με τις τιμές στην αγορά των αμπελοπουλιών. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το γεγονός ότι φέρνουν και παράνομα. Αυτό θα σας ρωτούσα. Από τα κατεχόμενα και από το εξωτερικό. Ναι. Φέρνουν και από τον Λίβανο, φέρνουν και από τα κατεχόμενα. Αυτά είναι το τι κυκλοφορά φυσικά. Ναι. Εγώ δεν έχω οποιοδήποτε αποδείξεις γι' αυτό. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, θεωρείται πάλι παρανομία?
Καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε έρθει από τρίτη χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είμαστε εμείς, ιδιαίτερα τρόφιμα, έχει πολύ αυστηρούς κανόνες. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι αν έρχεται από τα κατεχόμενα, πρέπει να περάσει από μια πιστοποίηση και από τη διαδικασία του κανονισμού της πράσινης γραμμής. Άρα οτιδήποτε γίνεται που δεν είναι το ένα ή το άλλο, τότε είναι παράνομο και πρέπει να το διώξουμε, γιατί κάποια στιγμή κάποιος θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Από τη στιγμή που δεν περνά από τις νόμιμες οδούς. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και το θέμα της, το γεγονός ότι κάποιος θα τα φάει και δεν θέλεις να έχει πρόβλημα μετά με την υγεία του. Ναι. Οποιαδήποτε επιπλοκές. Μάλιστα. Τώρα, πάμε σε άλλο θέμα. Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος αναφέρει ότι η ρήπανση της ατμόσφαιρας εξακολουθεί να προκαλεί περισσότερους από 500.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επομένως, δεν έχει βελτιωθεί, θα λέγαμε, η ποιότητα του αέρα. Εγώ νιώθω ότι κάποτε ρωτά ο κόσμος ποια είναι η άποψή σου για όλες αυτές τις αρρώστιες, τους καρκίνους και τα λοιπά, τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο. Εγώ λέω ότι ένα από τα σοβαρά πράγματα τα οποία δεν κοιτάξαμε ποτέ είναι η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Υπάρχει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία λέει ότι με βάση τις μετρήσεις τις οποίες κάνουμε εμείς στην Κύπρο, αναμένεται ότι έχουμε, υπολογίζουν ότι 500 με 700 άτομα στην Κύπρο χάνουν προώρα τη ζωή τους μόνο από τη σκόνη την οποία υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Και η σκόνη υπάρχει γιατί έχουμε πολλά χωμάτα, πολλούς χωματοδρόμους, αλλά έχουμε και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Αν προσθέσει κάποιος και τους άλλους ρήπους που βγαίνουν από τα αυτοκίνητα και τα συνεπακόλουθα αυτών, για παράδειγμα το όζον που είναι συνεπακόλουθο, μέσα στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος υπολογίζουν ότι περίπου 40 άτομα κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από το όζο. Μιλούμε για πάνω από 1.000 άτομα κάθε χρόνο που χάνουν τη ζωή τους γιατί εμείς οι Κύπροι δεν κατεβαίνουμε από τα αυτοκίνητα, δεν περπατούμε, δεν ποδηλατούμε, δεν ασκούμεθα, δεν χρησιμοποιούμε λεωφορεία, αλλά όλοι μπαίνουμε μέσα σε μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητα και πηγαίνουμε ακόμα και μικρές αποστάσεις. Ναι. Αυτόν το πληρώνουμε με τη ζωή μας. Υπάρχει τρόπος να ληφθούν μέτρα για να το ανατρέψουμε αυτό? Υπάρχει τρόπος. Το ένα είναι να προωθηθούν οι δημόσιες μεταφορές. Το δεύτερο είναι να βεβαιωθείς ότι έχεις εξαιρετικής και καλής ποιότητας πεζοδρόμια με πολλές διασταυρώσεις παντού, για να μπορεί να κινείται ο πεζός, να μην πρέπει να πάει εκεί κάτω για να διασταυρώσει να επιστρέψει πίσω. Πρέπει να έχεις ποδηλατόδρομους. Πρέπει να έχεις σχεδιασμένους δρόμους ούτως ώστε να είναι εκνευριστικό και να μην μπορείς να τρέχεις. Φυσικά να έχεις τις δημόσιες μεταφορές. Και το γεγονός ότι ορισμένες πόλεις το τι κάνουν, είτε απαγορεύουν τα αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι δημόσιας χρήσης, δηλαδή επιτρέπεις μόνο ταξί ή λεωφορεία να μπαίνουν σε έναν κύκλο μέσα στην πόλη. Έχει επίσης άλλες πόλεις που έχουν απαγορεύσει, για παράδειγμα τα ρηπογόνα αυτοκίνητα ή μεγάλου κυβισμού δεν μπορούν να πλησιάσουν το κέντρο της πόλης, και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά κάνεις τον άλλον να σκεφτεί να μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Να σας υπενθυμίσω ότι στο Λονδίνο, για παράδειγμα, υπάρχει το congestion charge, το οποίο υπάρχει ένα νοητός κύκλος γύρω από το κέντρο. Μόλις περάσεις με το αυτοκίνητο σου από ορισμένους δρόμους για να πάεις προς το κέντρο, αυτόματα σου σε καταγράφει και σου κάνει χρέωση. Γιατί πήγες στο κέντρο χωρίς να μπεις σε τρένο ή λεωφορείο. Όλα αυτά τα κάνουν για να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα τους. Δεν είναι για άλλο λόγο. Είναι και μεγαλοπόλεις όμως αυτές, το Λονδίνο, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εάν σας πω ότι υπάρχει κόσμος στην Κύπρο που με ευαίσθητα μηχανήματα που λέει ότι στην Κύπρο η ποιότητα του αέρα στις πόλεις μας αγγίζει αυτήν την κακή ποιότητα που έχουν στις μεγαλοπόλεις. Εμείς έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, μην το ξεχάνετε, έχουμε θερμοκρασίες ψηλές και σχεδόν όλος ο κόσμος πηγαίνει με αυτοκίνητα. Και το κράτος σχεδιάζει για αυτοκίνητα. Και κάθε οικογένεια μπορεί να έχει και 2-3 αυτοκίνητα. Βέβαια, ναι, αυτό το πληρώνουμε με τη ζωή μας. Και τώρα, δεν γυμναζόμαστε οι Κύπροι. Είναι μεγάλη αμαρτία να περπατήσουμε. Είμαστε μακριά από την άσκηση. Δεν μας αρέσει το περπάτημα και η άσκηση, ενώ θα έπρεπε, γιατί είναι το α και το μέγα για την υγεία μας. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, πείτε μας ποια είναι τα περιβαλλοντικά θέματα που απασχολούν έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν οδηγίες και για μας εδώ στην Κύπρο.
Εντάξει, ένα θέμα το οποίο θα ακούσετε πάρα πολλά συνέχεια για πολλά χρόνια είναι το θέμα της κυκλικής οικονομίας, το οποίο αναγγίζει και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και λειτουργείς. Που είναι τι, κυκλική οικονομία? Η κυκλική οικονομία είναι να κάνεις μια σωστή χρήση των πόρων και επαναχρησιμοποίηση, να μην πετάς πράγματα, να μην δημιουργείς απόβλητα. Να πω ένα παράδειγμα που μπορεί να μην είναι καλό, αλλά είναι εύκολο να κατανοήσει κάποιος. Αυτή τη στιγμή, αν θέλω να αγοράσω ψυγείο, θα πάω σε ένα κατάστημα, θα παραγγείλω ένα ψυγείο, θα μου το φέρει στο σπίτι και θα πιάσει το παλιό μου το ψυγείο να το στείλει στην ανακύκλωση. Επομένως, όταν η εταιρεία που ξέρει το ψυγείο, που κατασκευάζει ψυγεία, ξέρει ότι το ψυγείο θα πάει στην ανακύκλωση, μπορεί να βάζει μέσα εξαρτήματα, γωνιές ή μεταλλικά κομμάτια, τα οποία θα μπορεί να τα βγάλει να τα βάλει σε καινούργιο ψυγείο μετά. Αυτό είναι ένας απλοϊκός τρόπος να εξηγήσει κάποιος ένα μέρος της κυκλικής οικονομίας το οποίο υπάρχει. Η ανακύκλωση, για παράδειγμα, η επαναχρησιμοποίηση, η χρησιμοποίηση των πόρων. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά θα τα δούμε να μας αναγκάζουν να τα εφαρμόζουμε. Mm-hmm. Και μια και είμαι στη Λεμεσόν, να εξηγήσω γιατί υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση στο σχεδιασμό που έγινε στο Πεντάκομο. Γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι το πιο σημαντικό κομμάτι να κάνεις με τη διαχείριση των αποβλήτων σου είναι να πάρεις πολιτικές που να αποφεύγεις τη δημιουργία αποβλήτων, πρόληψη. Το δεύτερο πράγμα λέει είναι να κάνεις επαναχρησιμοποίηση. Έχεις καρέκλες στο σπίτι σου, πολυθρόνες, κιατικά, οτιδήποτε άλλο που δεν το θέλεις, αλλά είναι σε καλή κατάσταση, να μπορείς να το διαθέσεις σε άλλους που το θέλουν. Επαναχρησιμοποίηση έρχεται δεύτερη. Τρίτη έρχεται η ανακύκλωση. Να στέλνεις πράγματα στην ανακύκλωση και όχι στα σκουπίδια. Και μέσα στην ανακύκλωση μπορεί να περιλάβεις ακόμα και τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, να κάνεις κομποστοποίηση κτλ. Και τελικά ό,τι μείνει να το ρίξεις στον κάδο, να το έρθει, mm-hmm. να το πάρεις και να κάνεις ενεργειακή ανάκτηση. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάναμε εμείς. Σχεδιάσαμε έναν εργοστάσιο στη Πεντάκομα, στο οποίο θα ρίχνουμε μέσα όλα μας τα απόβλητα, να τα χωρίζει αυτόματα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μένει έξω έναν υλικό το οποίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και είμαστε και εκτός και της mm-hmm. ολόκληρης της φιλοσοφίας των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τα ποσοστά ανακύκλωσης που γίνονται στην Κύπρο δεν είναι ικανοποιητικά. Προς το παρόν, με βάση το ότι έχουμε βάλει σαν στόχο τη Green Dot που είναι μόνο για τις συσκευασίες, αυτό ναι. πάει καλά. Και συνεχώς αυξάνεται όπως περνούν τα χρόνια. Αλλά σαν κράτος δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Και πολλά πράγματα που έπρεπε να κάνουμε ανακύκλωση και δεν τα προωθούμε. Ναι. Δεν πάμε καλά με την ανακύκλωση, με την άσκηση η Κύπρη, με το περιβάλλον. Ποια είναι η σχέση του Κύπριου? Έχουμε αρχίσει να αγαπούμε το περιβάλλον, να φροντίζουμε γι' αυτό? Έχουμε αρχίσει, αλλά είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Δηλαδή βγαίνεις έξω στους δρόμους, έβλεπα όταν ερχόμουν στον αυτοκινητόδρομο όλα αυτά τα σακούλια από τα σκουπίδια που είναι γεμάτα σκουπίδια που πετάσουμε από τα αυτοκίνητα. Που είναι απαράδεκτο. Δηλαδή η άνεση με την οποία ο κόσμος πετάσει πράγματα έξω στη φύση είναι απίστευτη στην Κύπρο. Είναι απίστευτη. Και στους δρόμους πετάσουμε ανακαθασίες, και μες στα δάση, στους ποταμούς να πάτε να δείτε έξω στη φύση. Είμαστε απαράδεκτοι. Γεμώνουν τα αυτοκίνητα σκουπίδια και τα αφήνουν όπου λάχει. Είναι τούτο το κομμάτι του Κυπρίου με κάνει να θυμώνω πάρα πολλά. Και στον Ακάμα έχουμε σοβαρά. Και στον Ακάμα έχουμε πολλά πράγματα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι παιδεία. Αυτή την παιδεία δεν την έχουμε. Τα πετάμε και δεν μας κοφτεί. Mm-hmm. Δεν μας κοφτεί τίποτε. Έτσι μόνο σκουπίδια που πετάσουμε. Πετάσουμε και οικιακά απόβλητα, πετάσουμε και γάτους και σκύλους. Είμαστε απλόχεροι σε αυτό. Φτάνει να έχει κάπου να τα πετάξουμε, mm-hmm. δεν μας νοιάζει και πολλά. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολλά στην Κύπρο. Ναι. Θα πούμε σε λίγο για τα ζώα και για τα αδέσποτα. Θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αυτό με το θέμα με την ρήπανση των θαλάσσιων περιοχών. Το καλοκαίρι είχαμε μεγάλο πρόβλημα στη Λεμεσό. Υπάρχει για το χειμώνα πρόβλημα εδώ mm-hmm. στη Λεμεσό. Πρώτα να εξηγήσω ότι υπάρχει ένα φοβερό μεγάλο κενό στο ποιος θα αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη με τα απόβλητα μέσα στη θάλασσα, εάν δεν είναι πετρελοειδή. Δεν θα βρείτε καμιά υπηρεσία του κράτους η οποία να ασχολείται με απόβλητο μέσα στη θάλασσα, όταν αυτό το απόβλητο δεν είναι πετρελοειδές. Γιατί απετρελοειδή αναλαμβάνεται το Τμήμα Αναλυείας και Θαλάσσιων Ερευνών.
αλλά έχουμε φυσικά όλες τις. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο τμήμα που να τα αναλαμβάνει. Νομίζω δεν ενδιαφέρεται κανένας και να το αναλάβει αυτό το κομμάτι. Και είναι καλύτερο να έχουμε μολυσμένες θάλασσες, μολυσμένα νερά. Είναι θέμα ότι πρέπει οι υπηρεσίες να το ψάχνουν το θέμα. Δεν γίνεται να είμαστε. Να λέει, εγώ δεν με νοιάζει, εγώ κάνω το κομμάτι μου, εγώ κάνω το κομμάτι μου, και στο τέλος έχουμε πρόβλημα. Και εγώ λέω ότι για να έχουμε όλο αυτό το πρόβλημα, ιδιαίτερα στη Λεμεσόνη, σε άλλες περιοχές που έχουμε πρόβλημα, είναι ότι επειδή το κομμάτι τους δεν το κάνουν καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι ποιος θα το ψάξει. Έπρεπε να διορίσουμε μια επιτροπή, 2-3 άτομα που ξέρουν το θέμα, να ξεκινήσουν να κάνουν έρευνα, να εντοπίσουν τις πηγές, είτε μία είτε περισσότερες, τις πηγές της ρύπασης. Είναι απλά, γίνεται μια σύσκεψη για να δίνει οδηγίες ο υπουργός και νος λέει να κάνετε πιο καλά τη δουλειά σας. Εν δεν κάνουν πιο καλά τη δουλειά τους. Εν έχουμε λύση στο πρόβλημα. Τι εν να κάνουμε, εν να συνεχίσουμε έτσι, ώστε να φωνάζουμε ξανά την επόμενη φορά και να ξανακάνουμε σύσκεψη. Τι θα κάνουμε, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να διοριστεί μια επιτροπή από επιστήμονες να ψάξουν να βρουν τις πηγές της ρύπασης στη θάλασσα της Λεμεσού. Εν όσο δεν το κάνουν αυτό, θα συνεχίσει το πρόβλημα να υπάρχει όπως υπάρχει τα τελευταία 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Στην περιοχή του Μαρί, εκεί που είναι και η ναυτική βάση, υπάρχει πρόβλημα? Υπάρχουν διάφορα προβλήματα ανάλογα με την περιοχή, όπου το ψάξεις. Θα δείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου πηγαίνουν φορτηγά και πλένουν τις λεγόμενες βαρέλες του Τσιμέτου, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν το νερό της θάλασσας. Υπάρχουν σκάφη τα οποία πετάσσουν απόβλητα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ρίχνει απόβλητα μέσα στους ποταμούς και αν δεν βάλεις παγίδευση, καταλήγουν αυτά τα απόβλητα μέσα στη θάλασσα. Ή έπρεπε πιο σωστά, αντιπαγίδευση, να κάνουμε καθαρισμού στο λεκάνη των ποταμών. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα δεν νοιαζόμαστε. Οι θάλασσες μας, τα παράκτια, οι διαταγοντέστες αχτές, σχεδόν τα έχουμε σκοτώσει τη ζωή η οποία υπάρχει μέσα. Μιλάτε με ψαράδες να σας πούν και ανθρώπους που κάνουν καταδύσεις, σιγά σιγά πεθαίνει η θάλασσα κοντά στη ξηρά. Δεν έχουμε κάνει φοβερή ζημιά στην Κύπρο. Mm-hmm. Όταν τα κάνουμε αυτά στη ξηρά που μας βλέπει κάποιος, φανταστείτε τι κάνουμε μέσα στη θάλασσα. Ναι. Μέχρι και ελαστικά πετάσουν τον αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα. Έχω μια ερώτηση από κάποιον τηλεθεατή. Οι σακούλες ανακύκλωσης είναι πιο ακριβές, λέει, από τις συνηθισμένες. Δεν θα έπρεπε να είναι είτε πιο φθηνές, είτε να δίνονται δωρεάν από την πολιτεία, ώστε να υπάρχει και ένα κίνητρο οι πολίτες να κάνουν ανακύκλωση? Δεν ξέρω για την τιμή των σακουλιών ανακύκλωσης, αλλά να υπενθυμίσω ότι στο εξωτερικό όλα τα σακούλια είναι ακριβά και αν έρθει και στην Κύπρο, όπως θέλουμε κάποια στιγμή να έρθει και στην Κύπρο το σύστημα του πληρώνω ως απαιτώ, θα δείτε τα σακούλια να είναι με το έναν που θα δίνονται. Μπορεί να είναι για παράδειγμα 10 σεντ το σακούλι. Δεν θα πληρώνουμε σκουπίδια. Μια λύση για παράδειγμα στα σκουπίδια είναι να μην πληρώνεις καθόλου σκουπίδια στο Δήμο, αλλά να αγοράζεις. Ο Δήμος λέει ότι για παράδειγμα θα παίρνω, όταν περνώ έξω από το σπίτι σου, μόνο το σακούλι μου. Ναι. Και τυπώνει ειδικά σακούλια με ειδικό χρώμα που γράφουν πάνω ο Δήμος τάδε. Οπότε το κάθε σακούλι του Δήμου το αγοράζεις π.χ. 10 σεντ. Οπότε αν εσύ προσέχεις τι θα βάλεις μέσα, γιατί σου στοιχίζει 10 σεντ το ένα. Θα συμφέρει όμως αυτό στους Δήμους? Θα συμφέρει στους Δήμους, γιατί θα καθορίζουν την τιμή ανάλογα με τα έξοδα τους. Κοινός που πετάσει πολλά σκουπίδια να πληρώνει πολλά. Τι να σου πω, αν πετάσει πολλά σκουπίδια, κάνει την ανακύκλωση του, την κομποστοποίηση του κτλ., δεν θα μένουν πολλά σκουπίδια να πετάξει. Γιατί από τα τέλη των αρεφιστάμενα τελεσκευάλων φωνάζει ο κόσμος ότι είναι. Ναι, και τώρα που θα λειτουργήσει το πεντάκομμα, αναμένουμε αλλαγές. Ναι. Mm-hmm. Τώρα, κύριε Θεοπέμπτου, έχετε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού είναι ακατάλληλη σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στις κοινότητες της Υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε ότι τα υπόγεια νερά, η ποιότητα των υπόγειων νερών επηρεάζεται πάρα πολλά το τι κάνουμε εμείς στην επιφάνεια. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο που φωνάζει γιατί βάζουμε περιορισμούς. Ορισμένες αναπτύξεις, για παράδειγμα, δεν τις επιτρέπουμε. Σταθμούς βενζίνης, ορισμένες περιοχές δεν τα επιτρέπουμε, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τα υπόγεια νερά από τα οποία αντλούμε και πίνουμε νερό. Γιατί άμα τα καταστρέψουμε αυτά τα νερά, τα οποία καταστρέφονται πάρα πολύ εύκολα, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα σε ολόκληρες περιοχές και κοινότητες. Έκανα μια ερώτηση με αυτόν τον περιεχόμενο στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας του Υπουργείου Υγείας
Και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν σοκαριστική, γιατί η απάντηση η οποία πήρα έλεγε ότι περίπου το 1 στα 5 δείγματα παρουσιάζει πρόβλημα. 1 στα 5 δείγματα που παίρνουν για να κάνουν αλύσεις του νερού παρουσιάζει πρόβλημα. Και καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα τούτα, το νερό είναι πιαμεντό, ένα, σημαίνει ότι είναι συχνό το φαινόμενο. Άρα η ποιότητα των υπογείων νερών μας πρέπει να την προσέξουμε περισσότερο. Επαναλαμβάνω, ξέρω ότι φωνάζει ο κόσμος, αλλά πρέπει να την προσέξουμε γιατί είναι σοβαρό θέμα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Και σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί στις αναλύσεις, να κάνουμε πιο συχνά δείγματα. Και επίσης πρέπει να είμαστε έτοιμοι στις περιπτώσεις που εμφανίζεται ένα δείγμα να μην μπορεί να διορθωθεί, να είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε νερό που είναι εναλλακτικές τρόπους. Ερώτηση τηλεθεατή στο θέμα αυτό. Η χρήση φίλτρου βοηθάει να έχουμε πιο κατάλληλο πόσιμο νερό στο σπίτι μας? Το φίλτρο, το οποίο είναι το καλό το φίλτρο, το οποίο περνάς από τον ενεργό άνθρακα, ο οποίος απορροφά τους ρήπους, σίγουρα αφαιρεί πολλά πράγματα μέσα από το νερό και το κάνει πιο καλό όσον αφορά ορισμένα χημικά. Η προειδοποίηση που δίνουμε του κόσμου σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υπάρχουν όμως μέσα στο νερό και ορισμένα ιχνοστοιχεία τα οποία το φίλτρο τα αφαιρεί και τα οποία όμως είναι ωφέλιμα για την υγεία του ανθρώπου. Επομένως, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και επίσης, να τονίσω ότι το φίλτρο δεν σκοτώνει τα μικρόβια. Αν μιλούμε για μικρόβια που υπάρχουν μέσα στο νερό, απλώς το φίλτρο δεν είναι αυτή τη δουλειά που κάνει. Για να σκοτώσεις τα μικρόβια, υπάρχουν συστήματα όπου περνάς το νερό μέσα από φως UV για να σκοτώσεις τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν μέσα. Ερώτηση επίσης τηλεθεατή. Άρα η καλύτερη μας επιλογή είναι να καταφύγουμε στα εμφιαλωμένα νερά για πόσιμο νερό? Όχι, είμαι εναντίον των εμφιαλωμένων νερών εγώ προσωπικά. Το σωστό είναι να έχουμε ελεγμένη παροχή νερού στα σπίτια. Το εμφιαλωμένο νερό μεταφέρεται από μεγάλα φορτηγά, χρησιμοποιεί πολύ πλαστικό και στοιχίζει πάρα πολλά. Αν υπάρχει πρόβλημα στην υδατοπρομήθεια της περιοχής, υπάρχουν έτοιμα φίλτρα τα οποία βάζεις και τα αλλάσεις μια φορά κάθε 6 μήνες ανάλογα με το τι θα αγοράσεις. Μέσα σε μπουκάλες βάλεις το νερό της βρύσης μέσα και σου δίνει το καθαρό το νερό κάτω. Είναι η πιο φτηνή μέθοδος για να καθαρίζεις το νερό σου, γιατί μπορεί ορισμένες εποχές του χρόνου να έχεις αυτό το πρόβλημα. Να μην είναι πάντα, αλλά ο πιο φτηνός τρόπος είναι αυτός. Δεν είναι να αγοράζεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να αγοράζει ο κόσμος εμφιαλωμένο νερό. Και πάντα όταν έχω την ευκαιρία, βάζω τις ερωτήσεις στους υπουργούς που έρχονται στη Βουλή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει τόσο πολύ εμφιαλωμένο νερό στην αγορά, σημαίνει ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα στο σπίτι του. Αλλά δεν χτυπά καμπανάκι στις υπηρεσίες ότι γιατί άραγε ο κόσμος πάει και αγοράζει νερό, το φορτώνεται, ξοδεύει λεφτά, το φορτώνεται, το παίρνει σπίτι του. Γιατί άραγε έχουμε τόσους κερματοδέχτες παντού? Σήμερα κάπου έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι ότι έχουμε πρόβλημα κάπου με την ποιότητα του νερού που δίνουμε στους πολίτες. Θέλω να πάμε στο θέμα ενέργεια τώρα. Πριν από μερικές μέρες ήταν εδώ η εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία μας είπε για ένα μελλοντικό σχέδιο ανέγερσης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στο ακροτήρι στη Λεμεσό. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, αυτό το σχέδιο θα έχει όφελος και για το περιβάλλον? Αντίθετα, ο χώρος που συνήθως επιλέγουν να κάνουν αυτού του είδους τις κατασκευές είναι μέσα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, αντί να πάνε σε περιοχές που μπορούσαν να σηκώσουν τέτοια συστήματα. Δεν ξέρω σε ποιο project ενδιαφερόταν, αλλά ξέρω ότι υπήρχε παλαιότερα έναν ενδιαφέρον από την ΑΕΚ να χτίσει ένα σύστημα το οποίο είναι solar thermal, δηλαδή χρησιμοποιάς τη θερμική ενέργεια του ήλιου για να παράξεις ενέργεια. Υπάρχει το φωτοβολταϊκό που χτυπούν οι ακτίνες πάνω και παράγεις ηλεκτρισμό κατευθείαν. Αυτά τα θερμικά, το τι κάνεις, ζεσταίνεις κάτι, το οποίο χρησιμοποιείς μετά για να κινήσει μια γεννήτρια για να σου παράξει ηλεκτρισμό. Για να το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι περνάς π.χ. νερό μέσα από σωλήνες μπροστά από κάτωπτρα, υπάρχουν διαφόρων ειδών κάτωπτρα, είτε
στα στενόμακρα, είτε αυτά που μοιάζουν με κεραίες της τηλεόρασης, που παίρνουμε δορυφορική λήψη. Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Απλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα συνήθως τα χωροθετούν μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Και εδώ στο ακροτήρι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι από τις πιο ωραίες και τις πιο καλές μας περιοχές. Εγώ δεν συμφώνησα και δεν συμφωνώ στο να κάνουμε αυτού του είδους την κατασκευή εκεί, παρά το γεγονός ότι είμαι υπέρ του. Φυσικά τον αναγνώσουμε πηγών ενέργειας. Πολύ σύντομα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να πούμε για τα αδέσποτα λίγο, τα καταφύγια που είναι... Τραγωδία. Ναι. Το λέτε εσείς, δεν το λέω εγώ, αλλά είναι τραγωδία. Όποιος ασχοληθεί δεν χρειάζεται πολύ κόπο. Να πάτε να δείτε ένα-δύο καταφύγια και θα δείτε. Έχουμε πάρα πολλά αδέσποτα. Οι φιλοσοφικές οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα αναφέρουν τρομακτικούς αριθμούς. Και η πολιτεία όμως φαίνεται ότι αδιαφορεί. Ναι, αδιαφορεί. Απόλυτα δεν κάνει τίποτα. Έχουμε αδέσποτα τα οποία έπρεπε να πάρουμε μέτρα να τα μειώσουμε. Έπρεπε να έχουμε σχέδιο για στηρώσεις. Έπρεπε να βρούμε τα αδέσποτα, να τα ταΐζουμε, να τα φροντίζουμε, να μάθουν να έρχονται σε συγκεκριμένα σημεία για να τα πιάσουμε μετά να τα κάνουμε στηρώσεις. Έπρεπε να χρηματοδοτούμε τη φροντίδα η οποία γίνεται μέσα στα καταφύγια. Σκοτώνουμε πάρα πολλά ζώα με το 15ήμερο το οποίο συντηρούμε εκεί. Δεν έχουμε περιορισμούς στο τι ζώα εισάγουν οι Κύπροι. Τα pet shops, ο νόμος από το 2008 που ασχολούμαι με το θέμα για τα καταστήματα που πουλούν ζώα συντροφιάς. Όποιον υπουργό ρωτήσεις τα τελευταία 10 χρόνια σου λέει έχουμε νομοσχεδίο το οποίο είναι υπό διαβούλευση. Είναι, νομίζω, κερδίζει βραβείο διαβούλευση τα τελευταία 10 χρόνια τι πουλείς στο pet shop. Δεν θέλουμε τα pet shops να πουλούν ζώα συντροφιάς τύπου σκύλους και γάτους, γιατί έχουμε πάρα πολλούς. Προτιμούμε να τα παίρνουμε από το καταφύγιο. Θέλουμε να ελέγξουμε και το τι σημαίνει να είσαι εκτροφέα σκύλων, για να βάλουμε έναν περιορισμό. Θέλουμε οποιοδήποτε έχει στο σπίτι του σκύλο να είναι στηρωμένος, γιατί μετά δημιουργεί αλλού το πρόβλημα, να πληρώνει αν δεν είναι στηρωμένος, ή να βρούμε μια λύση τέλος πάντων για να μην πετάσει ο κόσμος τα ζώα στη φύση, γιατί επαναλαμβάνω είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και ένας τηλεθεατής υπογραμμίζει ότι είχαμε φαινόμενο έξαρσης με τις φόλες το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, όλη ναι, την Κύπρο. Διότι δημιουργείται ένα πρόβλημα και προσπαθεί να. Είναι απαράδεκτο όμως αυτό. Είναι απαράδεκτο, σίγουρα. Και κλείνοντας, θέλω πολύ σύντομα. Και δεν ξέρω αν θέλετε κιόλας να το σχολιάσετε. ΤΕΠΑΚ, ήσασταν καθηγητής εκεί. Το σχόλιο σας για τα τελευταία σκανδάλα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί όταν ασχολούμαι με τη ρύπαση στη Λεμεσόν, είπαν έχει συμφέροντα. Γι' αυτό να ασχολείται. Ακόμα δεν ήβρα τι μπορούσε να ήταν τα συμφέροντα. Για το ΤΕΠΑΚ, άκουσα διάφορα να κυκλοφορούν στη Λεμεσόν για μένα. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με ούτε ασχολήθηκα. Ούτε οτιδήποτε για να σταματήσω όπως κυκλοφορούν φήμες, διάφορα πράγματα, οι έρευνες που γίνονται στο ΤΕΠΑΚ. Μόνο η αστυνομία μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι όμως ένα πράγμα το οποίο πρέπει να βρεθεί σίγουρα και γρήγορα η λύση, γιατί όλες αυτές οι κακές, τα κακά δημοσιεύματα και για το ΤΕΠΑΚ, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε στα πανεπιστήμια τα ερευνητικά προγράμματα, έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε όλο το ερευνητικό προσωπικό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα οι άλλες χώρες που ψάχνουν να έβρουν συνεργάτες, με όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν, δεν έρχονται με τη μεγαλύτερη ευχαριστήση να συνεργαστούν μαζί μας. Σας έχει όμως στεναχωρήσει εσάς προσωπικά πάρα πολλά, αυτό πάρα το πολλά, θέμα. Πάρα πολλά. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι πολλά λυπηρών και ιδιαίτερα και για τους ανθρώπους που είναι μέσα αναμειγμένοι, γιατί νομίζω όποιος ήξερε τους καθηγητές, νομίζω είναι έκπληξη αυτό το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Μάλιστα. Κύριε Θεοπέμπτου, σας ευχαριστώ πολύ για την εδοπαρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που δώσατε. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε και εσάς που είσαστε μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Μείνετε στο Capital. Ακολουθεί η εκπομπή στον Αστερισμό της ημέρας με τη Χριστίνα Λουκά και στις 5 ο Δημήτρης Σούγκλης με την εκπομπή Η Αλήθεια Καίει. Καλεσμένη σήμερα ο Λοΐζος Μιχαήλ από το Δημοκρατικό Συναγερμό, ο Γιώργος Γεωργίου από το ΔΥΚΟ και ο Χάρης Λαμπής από τη Συμμαχία Πολιτών συζητούν για το προεκλογικό σκηνικό, την επόμενη μέρα στο Κυπριακό και την κατάσταση της οικονομίας σήμερα στην Κύπρο. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στη 1 το μεσημέρι με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Από όλη την ομάδα του Top Story, ευχές για καλό υπόλοιπο.